αίθουσα Κώστας Παπαέλληνα στο Στρόβολο, όπου σε λίγο θα παρακολουθήσουμε ζωντανά το μεγάλο ντέρπι κορυφής για την 18η και τελευταία αγωνιστική του δευτέρου γύρου της ΟΠΑΠ Basket League ανάμεσα στον Κεραυνό Στροβόλου και την Πετρολίνα ΑΕΚ. Οι δύο κορυφαίες ομάδες με βάση τη βαθμολογία του πρωταθλήματος κοντράρονται σε λίγο ζωντανά από την Cita Vision. Πριν πούμε περισσότερα για το παιχνίδι, πάμε να μιλήσουμε πρώτα απ' όλα με τους δύο βοηθούς προπονητές, έτσι ώστε να τους αποδεσμεύσουμε κιόλας για να επιστρέψουν στην προθέρμανση. Ξεκινώντας από τον βοηθό προπονητή του Κεραυνού Στροβόλου, τον Μιχάλη Ματσεντίδη. Coach, ένα παιχνίδι σήμερα μετά από μια ήττα μεσοβδόμαδα απέναντι στον Απόλλωνα, κόντρα στην ΑΕΚ, όπου έχετε διπλό στόχο. Αφενός να πάρετε την πρώτη θέση με το τέλος του δεύτερου γύρου και αφετέρου να δώσετε απαντήσεις μετά την ήττα από την περασμένη αγωνιστική. Πώς το προσεγγίζετε το σημερινό παιχνίδι? Καλησπέρα, Ερόδοτε, καλησπέρα σε όλους όσους μας παρακολουθούν. Από τη στιγμή που χάσαμε το παιχνίδι την προηγούμενη εβδομάδα στη Λεμεσό, σήμερα το παιχνίδι για μας είναι σαν πρόωρος τελικός. Θέλουμε να κλείσουμε τον δεύτερο γύρο στην πρώτη θέση. Είναι ένα παιχνίδι στην έδρα μας με μια από τις καλύτερες ομάδες στην Κύπρο. Αλλά από τη στιγμή που είναι στην έδρα μας και είναι στο χέρι μας η πρωτιά, ήρθαμε για να κερδίσουμε σήμερα. Θα πούμε στη συνέχεια για το τι σημαίνει η πρώτη θέση στο δεύτερο γύρο. Όμως, αν μπορείς να μας μεταφέρεις και εσύ πόσο σημαντικό είναι για τον Κεραυνό να είστε πάνω από την ΑΕΚ με το τέλος του δεύτερου γύρου εν ώψη του τρίτου γύρου, που είναι ένας μονός γύρος απέναντι στις 6 πρώτες ομάδες. Ναι, από τη στιγμή που το πρόγραμμα σου δίνει την ευκαιρία, τελειώνοντας πρώτος, να αντιμετωπίζεις τη δεύτερη ομάδα στην έδρα σου, δηλαδή την ΑΕΚ, αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και θέμα προσέγγισης της ομάδας και γενικά φιλοσοφίας της ομάδας. Ο Κεραυνός έχει φτιαχτεί τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον το πούμε εγώ εδώ, για να πρωταγωνιστεί. Έχει πάντα δημιουργείται η ομάδα για να κερδίζει όλα τα παιχνίδια, να παίρνει τους τίτλους. Άρα δεν είναι μόνο η πρώτη θέση στο δεύτερο γύρο, αλλά γενικά είμαστε μια ομάδα που σε κάθε παιχνίδι θέλουμε και πρέπει να κερδίζουμε. Και μία ερώτηση τελευταία για το αγωνιστικό κομμάτι. Πού θα κριθεί το σημερινό παιχνίδι, σε ποιον τομέα στο παρκέ? Σήμερα είναι μια ή δύο διαφορετικές ομάδες. Η ΑΕΚ έχει αρκετό βάθος μέσα στο καλάθι και μεγάλη ποιότητα. Εμείς είμαστε μια ομάδα περισσότερο περιφερειακή. Θα προσπαθήσουμε να ελέγξουμε τον ρυθμό του παιχνιδιού, που αυτό είναι κλειδί νομίζω σε κάθε παιχνίδι μπάσκετ. Παίζουμε στην έδρα μας, να βάλουμε τους δικούς μας κανόνες, ειδικά στην άμυνα. Και θέλω να πιστεύω ότι κατοχή με κατοχή θα καταφέρουμε να πάρουμε το παιχνίδι. Ωραία, coach, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Μιχάλης Ματσεντίδης, ο βοηθός προπονητής του Κεραυνού Στροβόλου, και πάμε αμέσως τώρα στον βοηθό προπονητή της Πετρολίνα ΑΕΚ, τον Στέλιο Γρηγορίου. Coach, σήμερα παίζετε με τον Κεραυνό στην έδρα του Κεραυνού, ίσως το πιο δύσκολο παιχνίδι που έχετε στο πρωτάθλημά σας. Τι πρέπει να κάνετε καλύτερα από τον Κεραυνό σήμερα για να κερδίσετε? Κοιτάξτε, όπως είπες, είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι της αγωνιστικής, εκτός έδρας εναντίον του Κεραυνού. Πρέπει να είμαστε για 40 λεπτά συγκεντρωμένοι, να παίζουμε στα κόκκινα, σε full ένταση και να ακολουθήσουμε το πλάνο. Πέρα από αυτό, πρέπει να χτυπήσουμε τον Κεραυνό και στο θέμα κούρασης, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, διπλές αγωνιστικές. Το γεγονός ότι υπερισχύουμε στους ψηλούς, να χτυπήσουμε από εκεί και πέρα, να μείνουμε, όπως είπα, συγκεντρωμένοι 40 λεπτά. Και η ομάδα που θα κερδίσει σήμερα θα είναι πρώτη με το τέλος του δεύτερου γύρου, κάτι που είναι ευνοεί την ομάδα στα ματσαρίσματα εν ώψη του τρίτου γύρου. Αυτό πόση πίεση βάζει στην ομάδα σας? Κοιτάξτε, έχουμε μιλήσει στους παίχτες, τους είπαμε πως ό,τι και να γίνει, παραμένουμε ομάδα. Χάσουμε, κερδίσουμε, είμαστε ΑΕΚ, έχει ακόμα ένα γύρο, τίποτα δεν τελειώνει έτσι. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει μεγάλη πίεση για πρώτη θέση. Έχει ακόμα ένα γύρο που εκεί θα κρυθούν όλα. Την ομάδα δεν την είδαμε μεσοβδομάδα, είχατε ρεπό, υπάρχει κάποιο νεότερο από την ομάδα? Από ό,τι ξέρω είναι όλοι εντάξει, έτοιμο πόλεμοι. Είχαμε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού τον Ιάκωβο Παντελή. Το δοκιμάζει τώρα το πόδι του, όπως δείχνει όλα θα πάνε καλά, θα παίξει κανονικά. Coach, ευχαριστούμε, καλή επιτυχία. Στέλιος Γρηγορίου, ο βοηθός προπονητής Πετρολίνα ΑΕΚ. Ακούσαμε τους δύο βοηθούς, τον Μιχάλη Ματσεντίδη και τον Στέλιο Γρηγορίου. Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά για το τελευταίο κομμάτι του pre-game. Χαιρετίσματα από το κλειστό στάδιο Κώστας Παπαέλληνα στο Στρόβολο, όπου σε λίγο θα παρακολουθήσουμε ζωντανά το ντέρπι της 18ης αγωνιστικής της ΟΠΑΠ Basket League ανάμεσα στον Κεραυνό Στροβόλου και την Πετρολίνα ΑΕΚ Λάρνακας. Οι δύο κορυφαίες ομάδες του πρωταθλήματος μέχρι στιγμής
κοντράρονται σήμερα με την νικήτρια να βγαίνει στην κορυφή, μόνη πρώτη με το τέλος του δευτέρου γύρου. Η 18η και τελευταία αγωνιστική του δευτέρου γύρου, την οποία θα παρακολουθήσουμε σε λίγο ζωντανά από τη Cita Vision. Η παρουσίαση των δύο ομάδων έχει ξεκινήσει με πρώτη την φιλοξενούμενη ομάδα της Πετρολίνα ΑΕΚ. Εδώ είναι οι καλαθοσφαιριστές του coach Νικόλα Παπαδόπουλου, να τον εκεί με το κοντινό πλάνο που είδαμε για μια στιγμή. Η ομάδα της Λάρνακας, η οποία μετράει ρεκόρ 12 νίκες, 3 ήττες στο πρωτάθλημα. Ακριβώς το ίδιο ρεκόρ που έχει και ο Κεραυνός Στροβόλου. Οι δύο ομάδες που στον πρώτο γύρο στην Λάρνακα, σε ένα αγώνα που έγινε πριν από 3 μήνες και κάτι, στις 3 Οκτωβρίου, ο Κεραυνός είχε κερδίσει σε εκείνον τον αγώνα εκτός έδρας. Απολογούμε, η ΑΕΚ είχε κερδίσει σε εκείνον τον αγώνα στην έδρα της, 69-65 τον Κεραυνό. Έτσι, η διαφορά των 4 πόντων που έχει η ΑΕΚ δεν είναι μεγάλη και μπορεί να καλυφθεί εν ώψη του δεύτερου γύρου. Άρα, ο Κεραυνός σήμερα χρειάζεται. Εν ώψη του τρίτου γύρου. Ο Κεραυνός σήμερα χρειάζεται απλή νίκη για να πάρει την πρώτη θέση. Το ίδιο όμως ισχύει και για την Πετρολίνα. Κοίταμε εδώ και την ομάδα του Κεραυνού Στροβόλου. Η γηπεδούχος ομάδα του coach Χριστόφορου Λιβαδιώτη. Εννοείται είναι άδειο το στάδιο λόγω της πανδημίας και κλεισμένων των θυρών, όπως είναι όλοι οι αθλητικές διοργανώσεις στην Κύπρο. Πάμε να δούμε τα ρόστερ των ομάδων, ξεκινώντας από την Πετρολίνα ΑΕΚ, η οποία σήμερα αγωνίζεται με τους Σνάιτερ Γεωργίου, Κουντούρη, Παναγιώτου, Ζόπουλο, Λουκά, Αλεξάνδρο, Μπέιντε, Ντέιβις, Παντελή, ο αρχηγός, Γιαννάρας και Ρομπέρτο Μαντοβάνης, προπονητής ο Νικόλας Παπαδόπουλος, εδώ ο coach της Λαρνακιώτικης ομάδας, νεαρός αλλά έμπειρος προπονητής, ξεκίνησε από τον Ακυλέα Μακλίου, δούλεψε στην Ένωση Παραλυμνίου και εδώ και 2 χρόνια περίπου στην ΑΕΚ κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Και από την άλλη, η γηπεδούχος ομάδα του Κεραυνού Στροβόλου. Εσείς βλέπετε και τα social media handles της ομάδας. Ο Κεραυνός Στροβόλου με τους Γιακσί, τον Γιάννη Πασχαλή, τον νέο από τον ΑΠΟΠ. Σάιμον Μιχαήλ, Κίνγκ, Στυλιανού, Παπαδημητρίου, Ρόρι. Ο αρχηγός ο Γιώργος Θεοχαρίδης, Ραζής. Ο Ραζής, ο οποίος δεν είναι 100% έτοιμος, μάλλον δεν θα αγωνιστεί σήμερα. Έκανε όμως προθέρμανση κανονικά. Ροζέλ, Κορονίδης και ο Βίλιαμσον. Η ομάδα του Χριστόφορου Λιβαδιώτη. Εδώ ο έμπειρος coach που ξεκίνησε ως assistant στην ΕΘΑ με τον Τόνι Κωνσταντινίδη. Αρκετά χρόνια στον Κεραυνό. Ο Πάρης Παπαέλληνας τον εμπιστεύεται απόλυτα και τον έχει βγάλει άσπρο πρόσωπο. Ο Κεραυνός πριν από 4 μήνες έγραψε ιστορία. Έγινε η πρώτη κυπριακή ομάδα που προκλήθηκε στους ομίλους του Basketball Champions League. Καλές πορείες στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια και βεβαίως τίτλους που είναι το επιστέγασμα για μια ομάδα στο κυπριακό πρωτάθλημα. Μένουν λίγο περισσότερο από 3 λεπτά, βλέπετε εσείς το ρολόι, τώρα είναι ακριβώς 3 λεπτά για το jump ball εδώ στο Κώστας Παπαέλληνας και είναι ευκαιρία να κάνουμε και μια γρήγορη κουβέντα για την βαθμολογία. Με μια σημείωση ότι αρκετοί αγώνες έχουν αναβληθεί λόγω κρουσμάτων COVID-19 στις ομάδες τους, για παράδειγμα οι αναμετρήσεις Ομόνια Ένωση και ΕΘΑΕΛ που είναι για τη 10η αγωνιστική θα διεξαχθούν σε περίπου 10-11 μέρες. Στην 18η αγωνιστική, πέρα από το ντέρπι σήμερα Κεραυνός Πετρολίνα ΑΕΚ, αύριο στις 5 στο Λευκό Θεό, ο ΑΠΟΕΛ φιλοξενεί τον Απόλλωνα σε ένα επίσης πολύ πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό παιχνίδι, το οποίο μπορείτε να δείτε ζωντανά από την πλατφόρμα των μεταδόσεων της Ομοσπονδίας μέσω ίντερνετ. Λοιπόν, η βαθμολογία Κεραυνός και ΑΕΚ έχουν ρεκόρ 12-3. Και όποιος κερδίσει σήμερα θα είναι πρώτος με το τέλος του δεύτερου γύρου. Τόσο απλό, έστω και με ένα πόντο διαφορά, ο νικητής θα είναι στην κορυφή. Ο Απόλλωνας ακολουθεί με 11-4. Είναι σημαντικό αυτό να το πούμε, διότι περιμένει να δει ποιος θα στραβοπατήσει σήμερα για να μπορέσει να τον πλησιάσει. Νομίζω ότι θα κερδίσει αύριο στην πολύ δύσκολη έδρα του ΑΠΟΕΛ στο Λευκόθεο. Η Ένωση Νέων Παραλυμνίου του Μιχάλη Κακιούζη είναι καθαρά στην τέταρτη θέση με ρεκόρ 9-6. Ενώ ακολουθούν ο ΑΠΟΠ με 6-9 και ο ΑΠΟΕΛ με 6-8. Ο ΑΠΟΕΛ έχει ένα αγώνα λιγότερο λόγω αναβολής και συγκεκριμένα τον αγώνα με την ΑΕΛ, το οποίο πολύ πιθανόν ο ΑΠΟΕΛ να κερδίσει. Άρα, ΑΠΟΕΛ και ΑΠΟΠ βρίσκονται 3 νίκες μακριά από την τέταρτη θέση που οδηγεί στα play-off. Εδώ οι διαιτητές, Ηλίας Κουνελές, στα αριστερά τώρα τη εικόνα από τη Ρόδο, ο Κύπριος πλέον διεθνής διαιτητής, η κυρία Μαρία Ιγνατίου και ο κύριος Κυριάκος Χρήστου, οι άλλοι δύο ρεύτη σημερινή αναμέτρηση. Πολύ εμπειρικοί οι τρεις διαιτητές.
Ο Ηλίας Κουνελές έχει σφυρίξει σε Ευρωμπάσκετ γυναικών, έχει σφυρίξει σε αγώνες Basketball Champions League φέτος. Ενώ η Μαρία Ιγνατίου εδώ και χρόνια είναι ρεύση στην πρώτη κατηγορία. Ξεκίνησε, έπαιζε μπάσκετ κάποτε η Μαρία μαζί με την δίδυμη αδερφή στην Έλενα, η οποία τώρα αγωνίζεται στην ΕΘΑ. Η Μαρία και η Έλενα είχαν ξεκινήσει από την Ενάδα Ιουδομετίου. Εδώ ο Άγγελος Παπαδημητρίου αριστερά, ο team manager του Κεραυνού. Στο βάθος ο Μιχάλης Ματσεντίδης. Ο coach Χριστόφορος Λιβαδιώτης στα δεξιά. Έτοιμος να υποδεχτεί τους καλαθοσφαιριστές της ομάδας του για να μπουν στο παρκέ. Έχουν πατήσει παρκέ σχεδόν και οι 10 παίχτες. Κεραυνός ξεκινά με τους τρεις Αμερικανούς, Ρόρι, τον Ροζέλ και τον Βίλιαμσον, καθώς και τον αρχηγό τον Θεοχαρίδη και τον Σάιμον Μιχαήλ. Ενώ η ΑΕΚ επίσης με τους τρεις Αμερικανούς, τον Ντέιβις, τον Κπέιντε και τον Σνάιντερ. Ενώ στην πεντάδα βρίσκονται οι Γιαννάρας και Σιζόπουλος. Στο τζάμπολ θα δούμε τον Ντέρεκ Κπέιντε, τον Καναδό center της Πετρολίνα και τον Αντρέ Βίλιαμσον από πλευράς Κεραυνού. Η μπάλα είναι προς το παρόν στα χέρια του κύριου Ηλία Κουνελέ, του crew chief, του πρώτου διαιτητή της αναμέτρησης. Όλα έτοιμα για το τζάμπολ εδώ στο Κώστας Παπαέλληνα, στο τέρπι της 18ης αγωνιστικής στο PAP Basket League. Πρώτη κατοχή για την Πετρολίνα με τον Σνάιντερ στο κατέβασμα της μπάλας, ο point guard της σκαλιώτικης ομάδας, Σιζόπουλος, ρίχνει την μπάλα κάτω προς το ζωγραφιστό στον Ντέιβις, ο οποίος έχει match-up με τον Θεοχαρίδη, και ο Κύπριος διεθνής θα κάνει το πρώτο φάουλ στο παιχνίδι, διαφωνεί με αυτή την υπόδειξη. Να εδώ. Και από τη γλώσσα του σώματος βλέπετε τη διαφωνία του. Νωρίς το πρώτο φάουλ, κακή διαφωνία αυτό για τον Γιώργο Θεοχαρίδη. Γιαννάρας. Γιάννης Γιαννάρας, πάει προς το καλάθι, ψάχνει τον Οκπέιντε, καλή άμυνα εκεί από τον Κεραυνό και το κλέψιμο, πρώτη επίθεση τώρα για τους γηπεδούχους με τον Ρόρι να κατεβάζει την μπάλα. Σάιμον για τρεις, η μπάλα στο σίδερο και αμυντικό rebound από τον Σνάιντερ, αυτός ψάχνει να βρει δύο εδώ προς το καλάθι, κλείνει όμως ο Ροζέλ. Σνάιντερ κοιτάζει τις επιλογές του. Ο coach έδιωξε την περιφέρεια για να δώσει την ευκαιρία στο isolation στον Οκπέιντε. Αυτός έξω στον Ντέιβις. Ντέιβις ψάχνει ξανά τον Οκπέιντε. Τρία για το shoot, το σφύριγμα για φάουλ από τον Βίλιαμσον αυτή τη φορά. Δεύτερο φάουλ που κερδίζει η ΑΕΚ σε ένα post-up κάτω στο καλάθι. Αυτή τη φορά ήταν ο Οκπέιντε που πήρε το φάουλ από τον Βίλιαμσον. Και αυτός διαφωνεί. Να εκεί τον βλέπετε. Θεωρεί ότι ήταν με το κορμί. Και ο coach Λιβαδιώτης τα λέει με τον Ηλία Κουνελέ με ένα πολύ κόσμιο τρόπο και πολύ κόσμια τον προειδοποίησε ο διαιτητής ότι στην επόμενη διαμαρτυρία θα έχει τεχνική ποινή. Σνάιντερ στην επαναφορά. Βγαίνουν από τα πίκη συμπαίχτες του. Ο Σνάιντερ ξανά με την μπάλα στα χέρια από μέση απόσταση. Διχτάκι, πρώτο καλάθι στο παιχνίδι. 2-0 προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους από την Λάρνακα. Με το καλάθι από μέση απόσταση του Quentin Snyder. Πολύ καλός ο Snyder, ίσως ο κορυφαίος point guard στο πρωτάθλημα. Πρώτο καλάθι τώρα για τον Κεραυνό με τον Αχμάτ Ρόρι. 2-2. Snyder αφήνει στον Davis, ξανά ο Snyder. Έρχεται ο Κπέιντε να δώσει το pick. Γίνεται η αλλαγή, ο Snyder θα πάρει το shoot. Αυτή τη φορά δεν θα ευστοχίσει. Το rebound ο Βίλιαμσον. Βάζει έξω στον Ροζέλ ο Θεοχαρίδης. Ξανά ο Ροζέλ. 10 για το shoot. Ροζέλ πάει στο καλάθι με το δεξί. Καλάθι και φάουλ. Δύο πόντι μετράνε και έξτρα πόντος ευκαιρία για τον Ροζέλ από την γραμμή. Είπαμε για το παιχνίδι του πρώτου γύρου. Είχε κερδίσει εκείνο το παιχνίδι η Πετρολίνα 69-65 με ένα πολύ καλό τέταρτο δεκάλεπτο, όπου είχε καλύψει διαφορά 10 πόντων η ΑΕΚ για να πάρει την νίκη. Ο Κπέιντε πέτυχε 16 πόντους και είχε και 11 rebound σε εκείνο το match, το οποίο ήταν για την πρώτη αγωνιστική προαθλήματος. Έχουν να τα πούνε βεβαίως οι δύο ομάδες 3 μήνες. Από τότε Κεραυνός και ΑΕΚ έδωσαν άλλα 14 παιχνίδια, όπου ο Δε Κεραυνός κάλυψε την χασούρα, έχει 12-3. Η ΑΕΚ είναι όμως στην πρώτη θέση αυτή τη στιγμή, λόγω της νίκης σε εκείνο τον αγώνα. Βέβαια είπαμε ότι
ό,τι και να συμβεί σήμερα, αυτό θα κρίνει την πρώτη θέση με το δεύτερο γύρο. Και το είπαμε προηγουμένως στο pre-game, να το πούμε για όσους μπήκαν τώρα στην μετάδοσή μας. Με το τέλος του δεύτερου γύρου, οι έξι πρώτες ομάδες θα αγωνιστούν σε ένα τρίτο γύρο. Από μία φορά θα αγωνιστούν άλλες πέντε αγωνιστικές και οι τέσσερις πρώτοι θα πάνε στα play-off. Ο Σνάιντερ πετυχαίνει καλάθι στο άκουσμα της κόρνας. 5-4 μειώνει η ΑΕΚ με αυτό το καλάθι του Quentin Σνάιντερ. Ροζέλ, άστοχος από την γωνία. Τρέχει η ΑΕΚ, η οποία ψάχνει να ξαναπάρει το προβάδισμα. Πέιντε στον Ντέιβις. Ντέιβις με τον Θεοχαρίδη. Έρχεται για βοήθεια ο Μιχαήλ. Ο Ντέιβις θα κάνει το σιούτ, έβγαλε την άμυνα ο Θεοχαρίδης. Θεωρητικά υπάρχει mismatch σε εκείνο το match-up ανάμεσα σε Ντέιβις και Θεοχαρίδη. Αν και ο Θεοχαρίδης είναι καλός αμυντικός. Σιζόπουλος έκανε το κλέψιμο. Ο Σνάιντερ θα τρέξει. Η άμυνα του κεραυνού γύρισε όμως. 7 λεπτά για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο κεραυνός προηγείται με ένα. Σιζόπουλος για τρεις. Μέσα από τον Ανδρέα Σιζόπουλο. Ο Σιζόπουλος που πριν από μερικές εβδομάδες είχε πετύχει ένα σπουδαίο ρεκόρ με 9 τρίποντα σε ένα αγώνα. Απέναντι στην ΕΦΑ ήταν και το μάτς, ο Γκίδιον. Τα ρεκόρ καριέρα στα 9 τρίποντα. Ο Ανδρέας Σιζόπουλος, τώρα να δούμε αν θα συνεχίσει έτσι. Και ο Χαρίδης έκανε το άσπρο σιούτ και στην προσπάθεια από τον Σάιμον Μιχαήλ να κλέψει την μπάλα έκανε το φάουλ. Εδώ η επανάληψη του φάουλ, πολύ σωστή υπόδειξη από τον διαιτητή, έβαλε το χέρι του εκεί ο Σάιμον. Και το τρίποντο του Ανδρέα Σιζόπουλου που δεν χρειάζεται, ένα κλάσμα δευτερολέπτου χρειάζεται για να σηκωθεί προς το καλάθι και να εκτελέσει. Λοιπόν, λέγαμε για, για το πρωτάθλημα, οι έξι πρώτοι θα πάνε στον τρίτο γύρο. Όπου από πιο από ελ βρίσκονται τρεις νίκες μακριά από την τέταρτη θέση, έτσι γίνεται αντιληπτό ότι έχουν δύσκολο ρόλο να καλύψουν τη χασούρα μέχρι το τέλος. Η Ένωση στην τέταρτη θέση και ο Απόλλωνας στην τρίτη είναι το φαβορί για να μπουν στα play-off μαζί με Κεραυνό και ΑΕΚ που θα είναι στα play-off. Δεν σηκώνει αμφιβολία αυτό. Οι τέσσερις πρώτες ομάδες με το τέλος του τρίτου γύρου θα αγωνιστούν σε ένα best of five στα ημιτελικά. Ο πρώτος με τον τέταρτο και ο δεύτερος με τον τρίτο. Έτσι γίνεται αντιληπτό ότι η νίκη σήμερα είναι πολύ σημαντική για τις δύο ομάδες. Εδώ ο Γιάννης ο Πασαλής στη θέση του Θεοχαρίδη. Ο Θεοχαρίδης που έκανε το δεύτερο του φάουλ, γι' αυτό και φεύγει εκτός. Λοιπόν, για να κλείσουμε το θέμα της βαθμολογίας. Η πρώτη θέση είναι πολύ σημαντική σήμερα, διότι αυτό θα δώσει πλεονέκτημα στα μάτς στον τρίτο γύρο. Δηλαδή ο πρώτος θα παίξει το δεύτερο στην έδρα του. Και εν ώψη το play-off, εννοείται ότι το πλεονέκτημα της έδρας στον μπάσκετ παίζει σημαντικό ρόλο. Ρόρι παίρνει το rebound μακρινό από το shoot του, από το άστοχο shoot του Ανδρέα Σιζόπουλου. 5-7 προηγείται η ΑΕΚ και ο Κεραυνός ψάχνει να ισοφαρίσει, δεν του κάνει το χατρίκ η μπάλα στον Ρόρι. Ο Ντέιβις πήρε το rebound. Γιαννάρας. Ψάχνει τον Οκπέιντε, ωραία assist, κάρφωμα από τον Τέρεκ Οκπέιντε. Εξαιρετική εκεί η ενέργεια από τον Γιάννη Γιαννάρα εδώ. Η επανάληψη της φάσης, πολύ ωραία η πάσα κάτω από το καλάθι. Τράβηξε πάνω του δύο αμυντικούς. Έδωσε την ευκαιρία στον Κπέιντε απλά και όμορφα να αφήσει την μπάλα με ένα κάρφωμα στο καλάθι. 5-9 μπροστά η ΑΕΚ. Ο Βίλιαμσον θα πετύχει τώρα το καλάθι. Δύο ομάδες που έτρεξαν ένα μικρό σερί. Η ΑΕΚ το 5-2 το έκανε 5-9. 7-0 σερί. Τώρα ήταν ο Κεραυνός που βάλε τέλος σε εκείνο το 7-0 στη φάση εκείνη. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου δεκαλέπτου, το φάουλ που έγινε. Αλλαγή για τον Κεραυνό. Θα περάσει ο Νίκος Τηλιανού που έχει γενναία κόμωση. Πρώτη φορά το βλέπουμε. Από την περασμένη Τετάρτη ήταν, έχει κουρευτεί. Αφήσει τα μισά μαλλιά στο κεφάλι του. Νίκος Τηλιανού, εξαιρετικός καλωσορίστης με εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα, την Basket League και όλα, όχι τη δεύτερη κατηγορία. Και έπαιξε και στη Λιθουανία πριν δύο χρόνια. Πέστρεψε στην Κύπρο, στον Κεραυνό. Να εδώ, το πρώτο σιουτ σήμερα θα είναι και εύστοχο. Από τα εντός των 6.75 για δύο το καλάθι, 9-9. Ντέιβις.
πολύ επικίνδυνη πάσα εκεί και πράγματι έκανε το κλέψιμο ο Williamson, γκρέμισε και τον Πέιντε στην προσπάθεια εκείνη. Στυλιανού στον Μπασαλή, αυτό στον Williamson, που δίνει και το πικ στο Στυλιανού. Ξανά από μακριά, αυτή τη φορά δεν θα βρει στόχο ο Νίκος Στυλιανού. Και οι δύο ομάδες τώρα στην άλλη πλευρά του γηπέδου με την ΑΕΚ στην επίθεση. Σνάιντερ αφήνει στον Ντέιβις, ξανά ο Σνάιντερ. Μπροστά του είναι ο Ρόρι, ο Πέιντε έρχεται να δώσει το πικ. Ντέιβις από τη γραμμή των τριών πόντων, μπάλα μακριά από το διχτάκι. Στόβρος Λιβαδιώτης, ο προπονητής του Κεραυνού. Σάιμον Μιχαήλ για τρεις. Μέσα από τον Σάιμον Μιχαήλ. Προβάδισμα τριών πόντων τώρα για τον Κεραυνό. 12-9. Οι δύο ομάδες που λίγο πολύ είναι ισοζυγισμένες στις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Σνάιντερ τώρα το καλάθι. Τα τελευταία 10 παιχνίδια ο Κεραυνός έχει κερδίσει 6 φορές. Για εκ 4. Ακόμη και στους πόντους είναι ισοζυγισμένοι. Ο Κεραυνός στα τελευταία 25 παιχνίδια έχει 73,8 πόντους αναγώνα απέναντι στην ΑΕΚ, ενώ η ΑΕΚ έχει 73,2. Λίγο πολύ είναι, οι δύο ομάδες είναι ισοζυγισμένες όταν αγωνίζονται μεταξύ τους. Ο Κεραυνός πάντως που έχει να κερδίσει την ΑΕΚ από τον Δεκέμβριο του 2019. Έχουμε μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Αφού είχαμε το πρώτο φάουλ του Ντεζόν Ντέιβις από πλευρά ΑΕΚ. Ντέιβις και ο Κπέιντε από ένα φάουλ. Τώρα ο Κπέιντε πάει εκτός στη θέση του ο Μαντοβάνη. Ενώ από πλευρά Κεραυνού είπαμε πριν για τα δύο φάουλ που έχει ο Γιώργος Θεοχαρίδης. Νικόλας Παπαδόπουλος τα λέει για λίγο με τον Ντέρεκ Κπέιντε. Κάποιες οδηγίες εκεί στο πρώτο πέρασμα του Καναδού από τον πάγκο. Στυλιανού. Το πικ τελικά δεν έκανε τη δουλειά, έμεινε κοντά του ο Σιζόπουλος. Τρία για το σιούτ. Ο Ρόρι θα πατήσει πίσω και θα εκτελέσει. Με το χέρι ψηλά όμως ο Μαντοβάνη εκεί. Πήρε το επιθετικό rebound ο Πασαλής και πέτυχε και το καλάθι. Πήρε και το φάουλ. Ό,τι χειρότερο για την ΑΕΚ, ό,τι καλύτερο για τον Κεραυνό. Εδώ το σιούτ. Τρύπωσε στην άμυνα ο Πασαλής. Πέτυχε το καλάθι. Πέτυχε, πήρε και το φάουλ. Ευκαιρία για έμεσο τρίποντο. Αν πετύχει τη βολή. Και την πετυχαίνει. Ο Γιάννης Πασαλής που μετράει 43% από τη γραμμή φέτος. Ξεκίνησε τη σεζόν στον ΑΠΟΠ. Πολύ καλές οι εμφανίσεις του. Έφερε την κλίση στην εθνική ομάδα. Δεν πήγε τελικά όμως τον Νοέμβριο στην Πορτογαλία αφού είχε χτυπηθεί από COVID κατά κρίβια. Ήταν εκτός, ήταν σε καραντίνα δύο εβδομάδες. Το ξεπέρασε και πήρε και μεταγραφή στον Κεραυνό. Σνάιντερ πέτυχε το καλάθι για την ΑΕΚ και μείωσε στους δύο τη διαφορά για την ομάδα της Λάρναγκας. Ο Άντονι Κίνγκ που πριν από λίγο πέρασε το παιχνίδι από το αγαπημένο του σημείο πέτυχε το καλάθι. Εδώ ο Άντονι Κίνγκ, κυπριοποιημένος, ο Αμερικανός. Παίξε στην Εθνική Κύπρο αρκετά χρόνια με μεγάλη επιτυχία το χρυσό στους Άμπκε το 2017. Μαντοβάνη πρώτο του καλάθι σήμερα. Ο Ρομπέρτο Μαντοβάνη και αυτός διεθνής με την Εθνική Ομάδα. Από την κοινότητα των Λατίνων της Κύπρου. Ο Ρομπέρτο Μαντοβάνη από την Λάρναγκα. Ένας πολύ καλός ρολίστας ψηλός. Πολύ καλός στο κομμάτι των rebound. Θα το δείτε στο παιχνίδι. Ντέιβις. Eurostep και καλάθι. Σοφαρίζει η ΑΕΚ, 17 όλα. Εδώ ο Ντεζόν Ντέιβις. Εδώ και τα καλάθια δύο πόντων. Λίγο καλύτερη ποσοστή στοχιάς του Κεραυνού, αλλά με λιγότερες προσπάθειες. 6-8, 7-10 η ΑΕΚ. Για τρεις αυτή τη φορά ο Στυλιανού δεν βρίσκει στόχο. Ζόπουλος παίρνει το rebound. Σνάιντερ τρέχει, περνάει το κέντρο του γηπέδου. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου. Δύο ομάδες είναι ισοπαλές. Ντέιβις, το Σιζόπουλο, αυτός έξτρα πάσα στο Γιανναρά για δύο, πατούσε. Προσπάθεια από τον Μαντοβάνη να πάρει το rebound, παρολίγο να καταφέρει. Ο Ρόρι έδωσε στον Ροζέλ, αυτός γρήγορα στο Στυλιανού. Το φάουλ όμως
που φέρνει διαμαρτυρίες από τους λίγους φίλους του Κεραυνού. Να δούμε εδώ το replay. Θα μπορούσε να έδινε το πλεονέκτημα. Υπάρχει πλεονέκτημα στο μπάσκετ εδώ και λίγα χρόνια. Γι' αυτό φωνάζουν οι του Κεραυνού. Η ουσία είναι όμως ότι έδωσε φάουλ που επίσης είναι δικαίωμα του διαιτητή. Κρίνει αυτός το σφύριγμα αν πρέπει να δώσει φάουλ. Χάθηκε και η ευκαιρία του Κεραυνού πάντως. Και ξανά το δεύτερο συνεχόμενο φάουλ. Το πρώτο του Γιαννάρα. Κανένας παίχτης ΑΕΚ δεν έχει πάνω από ένα φάουλ. Όμως η ΑΕΚ έχει πέντε παίχτες με φάουλ. Έτσι έχουμε πέντε ομαδικά και βολές για τον Κεραυνό με τον Μπράντον Ροζέλ να είναι στην γραμμή. Μπράντον Ροζέλ, πρώτο του πέρασμα από την γραμμή. 85% το ποσοστό εστοχίας του Αμερικανού από τη γραμμή αυτή. Έχει καλό ποσοστό ευστοχίας από το σημείο και το αποδεικνύει τώρα με το 2-2, με το οποίο δίνει και το προβάδισμα και πάλι στον Κεραυνό, 19-12. Αλλαγή για τους γηπεδούχους, έξω ο Ρόρι, μέσα ο Παπαδημητρίου. Ελεύθερες βολές εδώ, 100% Κεραυνός, χωρίς ποσοστό η ΑΕΚ αφού δεν πέρασε από την γραμμή. Σνάιντερ, 12 για το σιούτ, 10 για την ΑΕΚ. Υπάρχουν 2 δευτερόλεπτα επιπλέον και τα κλέβει. Θα είναι όλα για τον Κεραυνό τελικά. Ο Ροζέλ κάνει το κλέψιμο, coast to coast, αφήνει το καλάθι, την μπάλα στο καλάθι. Η ΑΕΚ 2 δευτερόλεπτα, δεν προλαβαίνει ο Γιαννάρας να επαναφέρει από πολύ μακριά. Ο Σνάιντερ κάνει το shoot. Άγγιξε λίγο εκεί το διχτάκι μπάλα, όμως η ουσία του έχουμε το τελικό σκορ του πρώτου δεκαλέπτου. 21-17 προβάδισμα για τον Κεραυνό. 21-17 προβάδισμα για την ομάδα του Κεραυνού με το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Εδώ η τελευταία φάση της περίοδου με το κλέψιμο από τον Ροζέλ και το καλάθι, ό,τι καλύτερο για τους στροβολιώτες. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο λιγότερο από ένα λεπτό. Γυρίσαμε στο Κώστας Παπαέλληνας, βλέποντας τα στατιστικά από την πρώτη περίοδο. Χαμηλό το ποσοστό εστοχίας για τον Κεραυνό από τα 6,75, μόλις 1 στα 7. Η ΑΕΚ λίγο καλύτερη από εκείνη τη γραμμή, αλλά με ένα εύστοχο μόνο. Ισόπαλες οι ομάδες στα rebound. 2 λάθη περισσότερο η ΑΕΚ, σημαντικό αυτό. Λίγα τα λάθη όμως για τον Κεραυνό και αυτό πολύ σημαντικό. Τα στατιστικά λίγο πολύ λένε την εικόνα. Θεωρώ ότι τα λάθη είναι που κάνουν τη διαφορά. Ο Κεραυνός, αν ήταν περισσότερο εύστοχος από τα 6,75, θα είχε μεγαλύτερο προβάδισμα. Το σημαντικό είναι ότι το παιχνίδι είναι ανοιχτό. Όλα μπορούν να συμβούν και είπαμε, ο νικητής σήμερα παίρνει την πρώτη θέση με το τέλος του δεύτερου γύρου και θα έχει το πάνω χέρι στον τρίτο και τελευταίο γύρο της regular season της OPA Basket League. 18η αγωνιστική. Πρώτο σκόρ του αγώνα είναι ο Σνάιντερ με 8. Ακολουθεί με 7 για τον Κεραυνό ο Ροζέλ. Στυλιανού. Σάιμον από μακριά στο σίδερο. Νέο άστοχο σου τριών πόντων για τον Κεραυνό. Το 7ο άστοχο σε 8 προσπάθειες. Ο Πέιντε πέτυχε το καλάθι. Είναι αυτό που μας είπε στο pre-game ο Μιχάλης Ματσεντίδης, ο βοηθός προπονητή του Κεραυνού, ότι ο Κεραυνός είναι ομάδα περιφέρειας και μέχρι στιγμής ο Κεραυνός δεν τα πηγαίνει καλά σε αυτό το κομμάτι. Ενώ η ΑΕΚ είναι ομάδα του ζωγραφιστού και πράγματι έχει πετύχει 4 πόντους περισσότερους η ΑΕΚ στο ζωγραφιστό. Εδώ πήρε το rebound, Σνάιντερ παίρνει και το φάουλ. Με το κορμί ο Πασιαλής έκανε το φάουλ εκεί, το πρώτο του στο παιχνίδι. Ο Γιάννης Πασιαλής, ο οποίος είναι ο μοναδικός σήμερα στο παρκέ, στο γήπεδο που έχει παίξει και στις δύο ομάδες. Παίξε στην ΑΕΚ μέχρι το 2018. Ο Γιάννης Πασιαλής. Εδώ και λίγες εβδομάδες ανοίγει στο δυναμικό του Κεραυνού Στροβόλου. Σνάιντερ, παρά την άμυνα του Μιχαήλ, έβγαλε το σιούτ. Δεν του έκανε το χατήρι όμως η μπάλα. Άστοχος, στο C2 παραμένει ο Κεραυνός. Στυλιανού προτιμάει να πάει προς το καλάθι. Άστοχος όμως εκεί, η μπάλα μπήκε και βγήκε. Ο Anthony King το επιθετικό rebound και τους 2 πόντους για τον Κεραυνό. Εδώ με το χαμόγελο, κυπριοποιημένος Anthony King που ήρθε στον Κεραυνό στην Κύπρο, στην ΕΦΑ, όπου ήταν βοηθός ο Λιβαδιώτης. Πολύ καλές του παρουσίες στην Κύπρο και κυρίως στην Ευρώπη με την ομάδα της Έγκομης. Έφερα μεταγραφή για τον Άρη Θεσσαλονίκης. Μετά πήγε στη Γερμανία όπου έξε μερικές σεζόν.
και εδώ και λίγα χρόνια είναι στον κεραυνό. Ο Κπέιντε, ωραία πάσα από τον Σιζόπουλο. Πέτυχε το καλάθι. Ο Κπέιντε, λιώνει στους δύο η ομάδα της Λάρνακας. Φωνές για αυτές που ακούγονται είναι από τον Νικόλα Παπαδόπουλο, το Ιζάεκ. Ο Κίνγκ πάει να κάνει το λάθος, κρατάει όμως ο Πασχαλής. Κίνγκ ξανά από μακριά. Θα βρει στόχο 6 πόντους τώρα για τον Άντωνι Κίνγκ. Που πολύ σημαντικό αυτό, δίνει πόντους από τον πάγκο. Και ο Κεραυνός έχει πάρει 11 από τους 25 πόντους από τον πάγκο. Πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο. Σιζόπουλος κάτω από το καλάθι, το reverse, 25-23, μειώνει στους 2. Ο Ανδρέας Σιζόπουλος που φτάνει τώρα τους 5 πόντους στο παιχνίδι. Είναι ο δεύτερος σκόρερ της ΑΕΚ, πίσω από τον Σνάιντερ που έμεινε στους 8. Σάιμον Πασχαλής για 3. Ξανάστοχη η ομάδα του Κεραυνού. Σνάιντερ στον Οκπέιντε, ζήτησε την μπάλα Οκπέιντε. Μπαίνει στον Κίνγκ, κακό το σούτ. Πήρε το rebound ο Σάιμον Μιχαήλ και το φάουλ. Εδώ ο Σάιμον Μιχαήλ, ο οποίος ξεκίνησε από τον Αστέρα Λεμεσού. Πολύ καλός ο Σάιμον Μιχαήλ, ήταν εξαιρετικός και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια εδώ, η πολύ ωραία assist του Σιζόπουλου στον Οκπέιντε. Σάιμον Μιχαήλ που ήταν ένας από τους παίχτες κλειδιά για την πρόκληση του Κεραυνού στους ομίλους του Basketball Champions League. Ο Κεραυνός που απέκλεισε τον Ηρακλή Θεσσαλονίκη στο Ελευθερία και δύο μέρες μετά την Donar Groningen για να πάρει την πρόκληση για πρώτη φορά η Κυπριακή ομάδα στους ομίλους της δεύτερης κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Και ευκαιρία το πούμε την ερχόμενη Τρίτη ζωντανά από τη Cita Vision Κεραυνός Dijon. Τρίποντο από τον Νίκο Στυλιανού. Δύο τρίποντα έχει πετύχει ο Κεραυνός και τα δύο από τον Νίκο Στυλιανού. Εδώ ο guard forward του Κεραυνού πάει στον πάγκο αφού έχουμε time out που ζήτησε ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Η επανάληψη της φάσης του τρίποντου από τον Στυλιανού με το οποίο έδωσε το προβάδισμα 5 πόντων στον Κεραυνό. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο Κώστας Παπαέλληνα, στην έδρα του Κεραυνού, όπου είχαμε time out, το πρώτο στο παιχνίδι. Με τον Κεραυνό είναι μπροστά με 5, 7 και 3 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Δύο ομάδες που κοντράρονται για τη 18η και τελευταία αγωνιστική του δευτέρου γύρου. Τη 18η αγωνιστική της ΟΠΑΠ Basket League. Έχουν ρεκόρ 12-3 και οι δύο ομάδες, ο νικητής σήμερα θα πάρει την πρώτη θέση με το τέλος του δευτέρου γύρου. Παναρχίζει το παιχνίδι με την ΑΕΚ στην επίθεση, εδώ ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης, προπονητής του Κεραυνού. Σιζόπουλος στον Σνάιντερ. Ωραία πάσα από τον Σνάιντερ, η ασίστ του αγώνα μέχρι στιγμής, με τον Σιζόπουλο να τελειώνει κάτω από το καλάθι. Εξαιρετική πάσα από τον Quentin Σνάιντερ, τον αποκάλεσα κορυφαίο point guard στο πρωτάθλημα. Πολύ πιθανό να είναι, κάτι δική μου γνώμη είναι. Στυλιανού, Μιχαήλ, ξανά ο Στυλιανού. Υποπίεση από τον Πέιντε, παίρνει το rebound, κατεβάζει την μπάλα εκεί ο Σιζόπουλος. Και αυτός θα πάρει και το shoot, μπαίνει και βγαίνει μπάλα. Το αμυντικό rebound ο Αντρέ Βίλιαμσον δίνει στο Ροζέλ για να κατεβάσει για τον Κεραυνό. Ροζέλ στον Στυλιανού. Βίλιαμσον, μπροστά του είναι ο Κπέιντε. Ο Ροζέλ παίρνει την μπάλα, ψάχνει τον Βίλιαμσον. Μέσα από τα χέρια του φεύγει η μπάλα. Η κατοχή όμως παραμένει για τον Κεραυνό που έχει 3,4 δευτερόλεπτα για να βγάλει την επίθεση. Ο Ρόρι πέρασε στον αγώνα. Θα έχουμε time-out που ζήτησε ο Χριστόφορος Διοαδίος για να οργανώσει αυτά τα 3,5 δευτερόλεπτα. Δεν αφήνει τίποτα στη τύχη, θέλει να οργανώσει, να μην επιτρέψει κάτι στην τύχη. Πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγο. Στο Κώστας Παπαέλληνα ζωντανά από την Cita Vision, το ντέρπι της 18ης αγωνιστικής στο Bab Basket League. Κεραυνός Πετρολίνα ΑΕΚ. Κεραυνός προηγείται με 3 και έχει την κατοχή 3,4 δευτερόλεπτα για να βγάλει την επίθεση. Γι' αυτό και το time out το οποίο ζήτησε ο coach Λιβαδιώτης για να οργανώσει αυτή την επίθεση. Τώρα δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Στην επαναφορά είναι ο Ροζέλ, ο Σάιμον έρχεται, γίνονται τα πικ
βγάζει έξω στο Williamson, ελευθερώνεται για λίγο και με το ταμπλό πετυχαίνει το καλάθι. Βγήκε η φάση για τον Κεραυνό. Είδαμε έτσι την ομορφιά του μπάσκετ με τα plays, πώς κάνουν την διαφορά. Είχε τρεις επιλογές ο Ροζέλ για να δώσει την πάσα. Επέλεξε τον Williamson και αυτός με λίγη τύχη βέβαια με τον ταμπλό πετύχε το καλάθι. Στο σύμπεντο ο Κεραυνός είναι και η μεγαλύτερη διπέρ του διαφορά. Ρόρι. Έδωσε στον Williamson. Θα παίξει με τον Μαντοβάνη. Παίρνει πάνω του την φάση, το φάουλ που κάνει ο Μαντοβάνη. Είδαμε εκεί πόσο ο Williamson μεταλλεύτηκε το mismatch. Πολύ πιο βαρύ κορμί, πιο δυνατός. Να εδώ πώς έσπρωξε τον Μαντοβάνη για 2-3 μέτρα για να φτάσει κοντά στο καλάθι. Πήρε το φάουλ, δύο βολές για τον Αντρέ Williamson. Είναι το δεύτερο φάουλ του Μαντοβάνη. Ο πρώτος παίχτης της ΑΕΚ που φτάνει τα δύο φάουλ. Και θα πάει στον πάγκο. Όχι, θα πάει στον πάγκο για να πάρει οδηγίες από τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Williamson. 5 στις 5 βολές ο Κεραυνός. Τη στιγμή που η ομάδα του Στροβόλου είναι άστοχος από τα 6.75, έχει 2 στις 10. Από την άλλη, η ΑΕΚ δεν έχει κάνει ακόμη βολές σήμερα. 46% το ποσοστό εστοχίας του Κεραυνού, 52% της ΑΕΚ. Ο Κεραυνός έχει κάνει 3 σιούτ περισσότερα. Λοιπόν, η πρώτη άστοχη βολή από τον Williamson. 31-25, Μαντοβάνη με την μπάλα στα χέρια. Έχει το mismatch αυτή τη φορά ο Μαντοβάνη υπέρ του, απέναντι στον γκάρ το Ροζέλ. Και είδαμε πώς το εκμεταλλεύτηκε ο ψηλός. Πέτυχε το καλάθι, φτάνει στους 4 πόντους. Και μειώνει στους 4 για την ΑΕΚ. Williamson πήρε το φάουλ. Το τρίτο ομαδικό φάουλ της ΑΕΚ. Δεν υπάρχουν βολές. Δεν υπάρχουν βολές, απολογούμε, υπάρχουν βολές για στο σιούτ. Δεν υπάρχουν βολές εφόσον δεν συμπληρωθούν τα ομαδικά τα φάουλ. Προσπάθεια του Williamson ήταν στην προσπάθεια για σιούτ. Έτσι, άλλες δύο βολές για τον Williamson. Αλλαγή, έξω πέιντε μέσα ο Γιαννάρας. Να κάνω μια διόρθωση για προηγουμένως. Ο Γιάννης Γιαννάρας και αυτός μαζί με τον Πασαλή, οι δύο παίχτες που έχουν παίξει στην αντίπαλη ομάδα. Το διορθώνω. Ο Γιαννάρας που έπαιξε στον Κεραυνό πριν αρκετά χρόνια. Καν και είναι νεαρός, είναι ο Γιάννης Γιαννάρας. Φέτος στην ΑΕΚ, πέρσι στον Αποέλ, είναι 21 ετών. Στη ηλικία των 14 έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα του Κεραυνού στην πρώτη κατηγορία. Σε ένα παιχνίδι στη Λεμεσό απέναντι στην ΑΕΛ. Όπου προπονητής του Κεραυνού ήταν ο πατέρας του, ο coach ο Γιαννάρας, ο Παναγιώτης ο Γιαννάρας. Στα 14 το Γιάννης Γιαννάρας έκανε ντεμπούτο, εδώ οι ελεύθερες βολές. Δύο άστοχες τις τελευταίες δύο περάσματα από τον Williamson, 6-8. Εδώ ο Γιαννάρας πέτυχε το καλάθι απέναντι στην παλιά ομάδα, από όπου ξεκίνησε την καριέρα του Γιάννης Γιαννάρας. Στα 14 το έπαιξε με τον Κεραυνό, συνέχεια πήγε στην Ελλάδα, έπαιξε στον ΠΑΟΚ. Εδώ και τα shoot 2 πόντων, 10 στις 16, 13 στα 21. Η ΑΕΚ καλύτερο το ποσοστό εστοχίας για τον Κεραυνό, όμως με λιγότερες προσπάθειες. King. Άστοχος ο King. Και ο Παντελή πήρε το rebound, ο αρχηγός της ΑΕΚ, ο Ιάκος Παντελή, που ακούσαμε τον Στέλιο Γρηγορίου να μας λέει για ένα πρόβλημα που είχε ο Ιάκωβος πριν το παιχνίδι. Είδαμε και για λίγο τα rebound. Ένα περισσότερο η ΑΕΚ. 13 αντί 14. Σνάιντερ θα πετύχει το καλάθι. Μειώνει στον πόντο. 32-31. Ρόρι από μέση απόσταση. Βρίσκει στόχο. Άνοιξε το παιχνίδι εδώ και λίγο. Το κλέψιμο από τον Ροζέλ. Που θα κάνει και το σιούτ 3 πόντων. Θα στοχίσει ο Σνάιντερ το rebound. Ίσως να βιάστηκε και ο Ροζέλ, αν και εντάξει, okay, είχε ελεύθερο πεδίο προς το καλάθι και επέλεξε να κάνει το σούτ. Αν το πετύχαινε, θα λέγαμε βεβαίως ότι ήταν σωστή επιλογή. Άρα όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Γιαννάρας, μπροστά του είναι ο Στυλιανού. Μαντοβάνη.
τα λάθη. Μόλις ένα λάθος ο Κεραυνός στο παιχνίδι. Και 50 για το τέλος του ημιχρόνου. Ο Κεραυνός έχει προβάδισμα τριών πόντων. Χριστόφορος Διαδίδης βλέπει την ομάδα να κάνει όλα σωστά εκτός από την στοχή από μακριά. Τώρα δούμε αν θα αλλάξει αυτό. Ούτε και τώρα με το μακρινό σιου του Ρόρι. Ο Κεραυνός έχει. Να κάνουμε το refresh. Να εδώ. Τα παιδιά στο βαν γρήγορη σε αντανακλαστικά. 2 στα 11 σιου τριών πόντων για τον Κεραυνό. 1 στα 4 για ΑΕΚ. 1 στα 5 η ΑΕΚ. 1 στα 4, 25%. 16% ο Κεραυνός. Εδώ βλέπουμε κάποιες φάσεις των τελευταίων στιγμών του αγώνα. Ένα πολύ ωραίο drive από τον Γιάννη Γιαναρά. Την ώρα που λέγαμε για την προϊστορία του. Ήταν στον ΠΑΟΚ, πήγε στον ΑΠΟΕΛ πέρσι και φέτος στην ομάδα της Λάρνακας. Davis. Στο Σνάιντερ. Βάζει έξω στο Γιαναρά, αυτός πάει προς το καλάθι, κλείνεται από τον Ρόρι. 3 για το σιούτ, Davis υποπίεση, βεβαίως κακό το σιούτ. Ροζέλ παίρνει το rebound από το airball του Davis. Ροζέλ με το αριστερό, έβγαλε την άμυνα όμως ο Davis. Διόρθωσε εκεί το προηγουμένο κακό του σιούτ. Και το φάουλ του Γιαναράς που παίρνει, σηκώνει το χέρι ο Σάιμον Μιχαήλ. Παραδέχεται το φάουλ, είναι το δεύτερο του Σάιμον στο παιχνίδι. Εδώ, σωστό. Σφύριγμα και προηγουμένως η άμυνα που βγάλει η ΑΕΚ εκεί. Davis ίσως να έκανε και μπλοκ, αν είδαμε από το replay. Εδώ ο Άρης Κορονίδης. Ο γυρεότερος στο παρκέ, ναι, με διαφορά μάλιστα. Είναι 38 ετών. 35 είναι άλλοι τρεις παίχτες. Ο King, ο Θεοχαρίδης και ο Ιάκωβος ο Παντελιά. Όχι, 37 είναι ο Σιζόπουλος. 38 είναι ο Άρης Κορονίδης, ο μεγαλύτερος στην ηλικία. Παντάει τώρα παρκέ. Πολύ έμπειρος Άρης Κορονίδης που και αυτός έπαιξε στον ΠΑΟΚ πριν χρόνια. Εδώ και χρόνια είναι πίσω στην Κύπρο και στον Κεραυνό Στροβόλου. Γιαναράς. Δεν μπόρεσε εκεί να ολοκληρώσει την φάση. Και ο Κεραυνός έχει την ευκαιρία τώρα να αυξήσει το προβάδισμά του. Είναι με 3 μπροστά η ομάδα του Στροβόλου. Κορονίδης. Ρόρι, καλή άμυνα από τον Μαντοβάνη. Τελικά ο Ρόρι θα πάρει το επιθετικό και στο τέλος των 24 το κλέψιμο της φάσης εκεί από τον Σιζόπουλο που συνέχεια πήρε το φάουλ. Να εδώ από τον Κορονίδη με το κορμί έκανε το φάουλ. Ίσως να παραδέχτηκε το φάουλ πριν το κάνει. Τόσο σίγουρος ήταν για το σφύριγμα. Έβγαλε εκτός παρκέ τον Σιζόπουλο, ο έμπειρος Κορονίδης δεν το επέτρεψε να πάρει το πλεονέκτημα. Αλλαγή για τον Κεραυνό, έξω ο Ρόρι. Πέρασε στο παρκέ ο Κίνγκ, αν δεν κάνω λάθος. Μαντοβάνη, Ντέιβις. Ανακλέψη του Κεραυνού, το σφύριγμα. Η κατοχή παραμένει για την ΑΕΚ. Σύμφωνα με την κυρία Ιγνατίου, αφάνγηξη στα πόδια αμυνωμένων. Και έχουμε και ανανέωση του χρόνου βεβαίως. 14 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ να βγάλει την επίθεση. Χριστόφορος Λιβαδιώτης που φέτος δουλεύει διαφορετικά από τους συναδέλφους του, όπως για παράδειγμα τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Αφού ο Κεραυνός είναι η μόνη ομάδα μας που αγωνίζεται σε διπλό ταμπλό. Το είπαμε προηγουμένως, θα το ξαναεπαναλάβω. Την Τρίτη που έρχεται ζωντανά από τη Sida Vision, το έκτο και τελευταίο παιχνίδι του Κεραυνού στο μίλους του Basketball Champions League απέναντι στη Γαλλική Dijon, στο Ελευθερία, το μάτς και κλεισμένων των θυρών εκείνο το παιχνίδι. Έτσι όσοι θέλετε να δείτε τον αγώνα μπορείτε να το δείτε ζωντανά από την Sida Vision, Κεραυνός Dijon. Κεραυνός έχει 5 ήττες σε 5 αγώνες, όμως η σεζόν η ευρωπαϊκή είναι πέρα για πέρα πετυχημένη αφού για πρώτη φορά η Κυπριακή ομάδα αγωνίζεται στο μίλους του Basketball Champions League. 34-39 ευκαιρία, πούμε λίγο τα ατομικά στατιστικά, ενώ εμείς βλέπουμε κάποιες από τις καλύτερες φάσεις στην δεύτερη περίοδο. Πρώτο σκόρερ του αγώνα μέχρι στιγμής, ο μοναδικός με ψήφιο αριθμό πόντων, ο Σνάιντερ με 10 της ΑΕΚ. Σνάιντερ είναι και πρώτος σε rebound για την ομάδα του, μαζί με τον Ντέιβις, έχουν από 4. Ενώ από τον Κεραυνό, Ροζέλ με 7 πόντους και Williamson με 7 rebound προηγούνται στις δύο κατηγορίες.
Η ΑΕΚ έχει πετύχει 22 πόντους στο ζωγραφιστό έναντι 8 του Κεραυνού. Και είναι κάτι που περιμέναμε αυτό. Η ΑΕΚ στέλνει την μπάλα κάτω, στην κάτω στη ρακέτα, ενώ από την περιφέρεια, που είναι εκεί όπου ο Κεραυνός παίρνει το περισσότερο του παιχνίδι, δεν τα πηγαίνει καλά, το είπαμε αρκετές φορές. 2 στις 12 προσπάθειες 3 πόντων για τον Κεραυνό. Βέβαια, τότε η ΑΕΚ έχει θεωρητικά καλύτερη front line, δεν μεταφράζεται στα rebound, αφού η ΑΕΚ έχει μόλις ένα rebound περισσότερο. Στέλνιος Γρηγορίου στο βάθος, ευκαιρία το πούμε, ο βοηθός προμηθευτής της ΑΕΚ, ο οποίος ήταν βοηθός του Κεραυνού πριν από λίγα χρόνια. Είπαμε για Γιάννη Ναρά και Πασχαλή που έξασε δύο ομάδες και ο Στέλιος Γρηγορίου ήταν βοηθός προμηθευτής του Κεραυνού. Φέτος είναι στην Πετρολίνα ΑΕΚ. Το λάθος που κάνει η ΑΕΚ. Κλέψιμο για τον Κεραυνό. Είναι το πέμπτο λάθος για την ΑΕΚ. Δύο έχει ο Κεραυνός. Σημαντικό αυτό. Λίγα λάθη για τον Κεραυνό σε 20 λεπτά αγώνα. Σουτ τριών πόντων. Το καλάθι μετράει και έχουμε και φάουλ. Να εδώ, πανηγύρια από τους ανθρώπους του Κεραυνού. Ροζέλ πέτυχε το καλάθι εδώ, η επανάληψη. Το φάουλ που έγινε εκτός φάσης. Το είδαμε στο replay κάτω αριστερά το φάουλ. Στο πρώτο πλάνο ήταν το σουτ τριών πόντων. Το φάουλ έκανε ο Ιάκωβος Παντελή. ...37-36 προηγεί το Κεραυνός. Το συν 6 είναι η μεγαλύτερη διαφορά του αγώνα. Και επαναφορά τον Κεραυνό που διατηρεί την κατοχή. Ροζέλ για 3. Άστοχος, παρολίγο να πετύχει έμμεσο εξάποντο ο Κεραυνός σε εκείνη την φάση. Με τις δύο κολλητές επιθέσεις μετά το shoot στο καλάθι τριών πόντων. Davis με το δεξί, ωραίο hook. Βάζει τέλος σε εκείνο το μικρό σερί που έτρεχε ο Κεραυνός. Και time out που ζητάει ο Κεραυνός. 37-33, 23 και κάτι δευτερόλεπτα για το τέλος. Γι' αυτό ζήτησε time out ο Χριστόπουλος Διαδίος για να οργανώσει την τελευταία επίθεση. Είναι όλη στη διάθεση του Κεραυνού. Κεραυνός που... Αν ένας λόγος που έχει το προβάδισμα παρά τα πολλά άστοχα σουτ τριών πόντων είναι η πόντη από τον Μπάγκο. Έχει 14 πόντους από τον Μπάγκο έναντι 4 της ΑΕΚ. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο. 14 από τους 37 πόντους του Κεραυνού προήλθαν από παίχτες που ήρθαν από τον Μπάγκο και όχι από έναν, αφού ο Κίνγκ έχει 6, ο Πασχαλής 3 και ο Νίκος Τηλιανού 5. 14 πόντοι λοιπόν από τον Μπάγκο για τον Κεραυνό. Τη στιγμή που η ΑΕΚ έχει πάρει μόλις 4 πόντους από τον Μαντοβάνη στη συγκεκριμένη κατηγορία. Πάντως το γεγονός ότι η ΑΕΚ έχει κάνει περισσότερα λάθη δεν μεταφράζεται στο σκοράρισμα, αφού ο Κεραυνός πέτυχε 5 πόντους από λάθη του αντιπάλου, η ΑΕΚ πέτυχε 3 πόντους από λάθη του αντιπάλου. Κάποια έτσι ενδιαφέροντα στατιστικά. Διαφορετικά που δίνουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα του αγώνα. Λοιπόν, από 10 πόντους έχουν οι Ροζέλ και Σνάιντερ για Κεραυνό και ΑΕΚ αντίστοιχα. Είναι η πρώτη σκόρερ του αγώνα μέχρι στιγμής. Ένα αγώνα που είναι ισοζυγισμένος σε αντιαφορά το σκουραρίσμα. Και λοιπόν, παίχτες έχουν πετύχει καλά για τις δύο ομάδες. Κορονίδης που δίνει στον Ρόρι, πιέζει ψηλά η ΑΕΚ για να φάει λίγα δευτερόλεπτα για τον Κεραυνό. 12 τώρα για την ομάδα του Στροβόλου. Ο Ροζέλ έχει την μπάλα στα χέρια. Πλησιάζουμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Να δούμε τι επιλογή θα κάνει ο Κεραυνός. Ροζέλ θα τον πάρει πάνω του. Δύο φορές το Στεφάνι χτύπησε η μπάλα και δεν κατέληξε στο Στεφάνι. Στη συνέχεια ακούστηκε η κόρνα αφού το τέλος του αγώνα του ημιχρόνου φέρνει τον Κεραυνό να προηγείται με 37-33. Όπως ήταν και στην πρώτη περίοδο στο συν 4 ο Κεραυνός, έτσι και τώρα στο συν 4. Προβάδισμα για τον Κεραυνό. Με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια. Ο Κεραυνός στο βάθος, η ΑΕΚ αριστερά όπου βρίσκονται τα αποδυτήρια. Φάσεις από το πρώτο και δεύτερο δεκάλεπτο. Κάποιες από τα καλύτερα highlights του αγώνα. Ενώ σε λίγο θα δούμε και τα στατιστικά του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ ο Γιάννης Γιαννάρας. Μια εξαιρετική assist στον Οκπέιτε, το κάρφωμα.
Σάιμον Μιχαήλ, ένα από τα λίγα σούτ τριομπόντων του Κεραυνού, εύστοχα στο πρώτο ημίχρονο. Ο Κπέιντε, εδώ ένα ωραίο hook shot. Βλέπουμε την ΑΕΚ περισσότερα καλάθια κοντά στο ζωγραφιστό. Περισσότερα καλάθια την ΑΕΚ από μακριά και από μέση απόσταση. Είναι και αυτό ένα σημείο που θεωρείται περιφέρεια, αν και δεν είναι σούτ τριομπόντων. Από εκεί ο Κεραυνός είναι περισσότερο εύστοχος. Έτσι, μια ματιά και στο shot chart που κάποιος μπορεί να δει στα στατιστικά της Ομοσπονδίας, λέει του λόγου του αληθές. Ένα ωραίο πλάνο του παρκέ του Κώστας Παπαέλληνα, στο κόκκινο παρκέ του γηπέδου Κεραυνού με τα στατιστικά. Εσείς βλέπετε τα νούμερα, δεν θα τα επαναλάβουμε. Εμείς θα αναφέρουμε κάποια από αυτά που ξεχωρίζουν. Λίγο το προβάδισμα της ΑΕΚ στα rebound, μόλις δύο περισσότερα. Τρία λάθη περισσότερα η ΑΕΚ, αυτό είναι σημαντικό. Στο ζυγισμένες ομάδες λίγο πολύ στις assist. Σιούτ τριομπόντων, λίγες οι προσπάθειες της ΑΕΚ, το κρατάμε αυτό, μόλις πέντε προσπάθειες, το ένα εύστοχο, άστοχος ο Κεραυνός από μακριά, καμία βολή στο πρώτο ημίχρονο για την ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι πολλές προσπάθειες κοντά στο καλάθι για την ΑΕΚ, αυτό είναι ίσως ένδειξη ότι πρέπει να βελτιωθεί λίγο η άμυνα του Κεραυνού. 37-33 προβάδισμα για τους Τροβολιώτες απέναντι στους Καλλιώτες, συν 4, πάμε σε διάλειμμα, βλέπετε το χρόνο. Περίπου 12 κάτι για το έναρξη του δεύτερου ημίχρονου. Μην κλείσετε την τηλεόρασή σας, μείνετε κοντά μας, θα επιστρέψουμε σε λίγο. Στο Κώστας Παπαέλληνα, στο Στρόβολο, Κεραυνός, Πετρολίνα ΑΕΚ για τη 18η αγωνιστική της ΟΠΑΠ Basket League. Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου. Στο σημαντικό ντέρπι της τελευταίας αγωνιστικής του δεύτερου γύρου, με την νικήτρια ομάδα σήμερα να παίρνει το πάνω χέρι την πρωτιά με το τέλος του δεύτερου γύρου και το πλεονέκτημα στον τρίτο. Κεραυνός που έχει το προβάδισμα με το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ένα μικρό προβάδισμα απέναντι στην ΑΕΚ, ένα ανοιχτό παιχνίδι όπου όλα μπορούν να συμβούν. Οι δύο ομάδες που η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν και πολλά να ζηλέψουν από τον αντίπαλο. Είναι οι ομάδες που έχουν ξεχωρίσει στο πρωτάθλημα της ΟΠΑΠ Basket League. Μαζί με τον Απόλλωνα και την Ένωση είναι στην πρώτη τετράδα. Ο Αποέλ, ο άτυχος ο Αποέλ, με τις πολλές απουσίες ξένων σε όλο σχεδόν το πρωτάθλημα, δεν μπόρεσε να ανέβει περισσότερο στη βαθμολογία. Ενώ ο Απόπτα πηγαίνει πολύ καλά, είναι στην πέμπτη θέση. Πετρολίνα και Κεραυνός λοιπόν, με το δεύτερο ημίχρονο έχει αρχίσει. Ο Κπέιντε ίσως να το πίεσε υπερβολικά πολύ εκείνη την προσπάθεια, αστόχησε. Και έτσι έχουμε για τον Κεραυνό την πρώτη του επίθεση στο δεύτερο ημίχρονο. Ρόρι. Πέντε για το σιούτ. Κάτω από το καλάθι ο Βίλιαμσον αστόχησε. Καλή αμυνά εκεί έβγαλε η ΑΕΚ. Για να τρέχει. Σιζόπουλος. Τώρα είναι ο Σνάιντερ, έρχεται ο Κπέιντε για το πικ, μένει κοντά του ο Ρόρι, έβγαλε έξω στο Ντέιβις, ελεύθερος από τα 6.75, πέτυχε το τρίποντο ο Ντεζόν Ντέιβις, φτάνει τους 7 πόντους, κάνει τον Σιζόπουλο ως δεύτερο σκόρερ της ΑΕΚ, εδώ το δεύτερο τρίποντο της ΑΕΚ σε 6 προσπάθειες, 33% ποσοστό ευστοχίας για την ομάδα της Λάρνακας, ο Κεραυνός έχει 3 στις 14. Θεοχαρίδης πατάει για δύο, στο σίδερο μπάλα, Ντεζόν Ντέιβις στο rebound. Πέμπτο rebound του Ντέιβις, πρώτο rebounder τώρα είναι της ομάδας του. Για να ράσει. Ρίχνει την μπάλα στο ζωγραφιστό στο Κπέιντε, το rebound του Στυλιανού. Ροζέλ εδώ έξω στον Βίλιαμσον, ξανά ο Ροζέλ. Βλέπει χώρο, πάει προς το καλάθι, το φάουλ, δύο βολές για τον Μπράντον Ροζέλ. Εδώ βλέπουμε εκνευρισμένος με αυτό του που δεν πέτυχε το καλάθι. Νικόλας Παδόπουλος που λέει ότι δεν υπήρχε φάουλ, τα χέρια ήταν ψηλά. Να δούμε την επανάληψη εδώ. Όχι, εδώ είναι, ναι, αυτή είναι η φάση, δεν το πρόλαβα. Τα χέρια του αμυνωμένου ήταν ψηλά. Δεν πρόσεξα καλύτερα αν υπήρξε φάουλ με το κορμί. Το φάουλ που έκανε ο Κπέιντε είναι το τρίτο φάουλ του Ντέρεκ Κπέιντε. Αυτό είναι πρόβλημα για τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Γι' αυτό και τον απέσυρε μόλις τώρα. Έβαλε στο παρκέ τον Μαντοβάνι.
Μοναδικός παίχτης και από τις δύο ομάδες που έχει τρία φάουλ και αυτός είναι ο ψηλός της ΑΕΚ. Και για την ΑΕΚ που έχει πάρει 24 πόντους έναντι 8 του κεραυνού στο ζωγραφιστό, ο παροπλισμός στο ΚΠΕΙΤ έστω και για λίγο είναι πρόβλημα. Να δούμε πόσο θα επηρεάσει το παιχνίδι. Πλέον θα έχει πολλή δουλειά ο Ντέιβις αλλά και ο Ρομπέρτο Μαντοβάνι που παρελθόντως και αυτός έχει δύο φάουλ. Σνάιντερ. Derek Snyder. Στην weak side πάσα, Σιζόπουλος για τρεις από την γωνία, θα στοχίσει. Μαντοβάνι πήρε το επιθετικό rebound, όμως δεν θα μετρήσει, έκανε φάουλ στην προσπάθεια του εκείνη. Να, ο Ρομπέρτο Μαντοβάνι και ο Ανδρέας Σιζόπουλος. Πολύ έμπειρος Ανδρέας Σιζόπουλος. Κεραυνός. Που ήταν μπροστά στο ημίχρονο για έκτη φορά φέτος στην έδρα του και στις προηγούμενες 5 φορές στο τέλος πήρε και την νίκη, όσες φορές δηλαδή ήταν μπροστά στο σκορ στο ημίχρονο. Μαντοβάνι. Κάνει το κλέψιμο εκεί ο Κεραυνός με το λάθος του Γιανναρά και η ομάδα του Στροβόλου στο fast break θα κάνει το shoot. Άστοχος στο επιθετικό rebound ο Williamson με το δεξί το hook. Δεν μπορεί. Ο Μαντοβάνι πήρε το rebound. Χαμένη ευκαιρία εκεί για τον Κεραυνό. Με την ΑΕΚ να απαντάει με τον Γιάννη Γιανναρά. Στο πλήν 3 τώρα είναι η διαφορά. Θεοχαρίδης, Στυλιανού. Στυλιανού. Παίρνει το φάουλ, δεν θα ευστοχίσει. Δύο βολές. Με το φάουλ που έκανε ο Γιάννης Γιανναράς. Στυλιανού εκεί είχε το mismatch, είδαμε, όσο χρησιμοποιήσε το κορμί του απέναντι στον νεαρό Γιανναρά, συμπαίχτες στην εθνική ομάδα. Και είδαμε κάποια ωραία highlights μέχρι να εκτελέσει τις βολές ο Νίκος Στυλιανού, εδώ. Στυλιανού που είχε παίξει στη Λάρισα στην Ελλάδα. Και πάει και στη Λιθουανία στην διάμεση της προπερσινής σεζόν. Πέτυχε την πρώτη βολή, πέτυχε και την δεύτερη. Ο Νίκος Στυλιανού, ένας παίχτης με αρκετή εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα. Από τους καλούς Κύπριους διεθνείς που έχουμε. Σιζόπουλος, το Μαντοβάνι αυτό, το Ντέιβις. Με λίγη ένταση εκεί κρατάει την κατοχή. Ο Μαντοβάνι και πάλι στον Ντέιβις. Σιζόπουλος ελεύθερος για τρεις. Άστοχος. Βγήκε επίθεση για την ΑΕΚ. Σιζόπουλος μέσα από την κίνηση στην περιφέρεια βρέθηκε ελεύθερος στη γραμμή των τριών πόντων. Όμως το σιούτ του δεν βρήκε στόχο. Και βλέπουμε και το αντίστοιχο στατιστικό. Έχει πέσει το ποσοστό της ΑΕΚ. 2 στις 7. 3 στα 15 συνεχίζει να είναι άστοχος ο Κεραυνός από μακριά. Καλή άμυνα του Ντέιβις, η τάπα. Και ο Σνάιντερ τρέχει προς το καλάθι του Κεραυνού. Σιζόπουλος, ξανά για τρεις. Αυτή τη φορά ο Σιζόπουλος πετυχαίνει το καλάθι. Και φέρνει και τα πανηγύρια από τον πάγκο της Λαρνακιώτικης ομάδας. Το καλάθι διαφορά 43-41. Απαντάει ο Κεραυνός και ο Θεοχαρίδης. Με τα χέρια ψηλά κάνει σαν δέηση εκεί. Επιτέλους τρίποντο για τον Κεραυνό. Μαντοβάνι κάνει προσποίηση, πάει προς το καλάθι με το αριστερό. Θα στοχίσει το rebound ο Θεοχαρίδης. Ο Κεραυνός που είναι αίτσιδος στην έδρα του, 7-0 ρεκόρ. Από την άλλη, η ΑΕΚ εκτός έδρας έχει 5 νίκες σε 7 αγώνες. Δύο ομάδες που αγωνίζονται για δεύτερη φορά φέτος. Μετά το παιχνίδι του πρώτου γύρου που θυμίζουμε κέρδισε η ΑΕΚ με 4, 69-65 στο Κίτιον στις 2 Οκτωβρίου. Στυλιανού. Αντίπαλο τον Σιζόπουλο, τα δύο εννιάρια. Ο Στυλιανού
step back, πετυχαίνει το καλάθι. Ωραία ενεργειακή από τον Νίκο Στυλιανού και από το πουθενά, το πούμε, ο Κεραμνός στήσει διαφορά 7 πόντων, που είναι η μεγαλύτερη, ισοφαρίζει, είναι η μεγαλύτερη διαφορά υπέρ του στον αγώνα, από το συν 6 που ήταν το 31-25 συγκεκριμένα, πλέον το 48-41 είναι η μεγαλύτερη διαφορά υπέρ του Κεραμνού. Όμως ο Σιζόπουλος θα απαντήσει με τριποντό και ζητάει και φάουλ εκεί, ίσως να υπήρχε και φάουλ, η αλήθεια είναι. Δεν έχει σημασία, το τρίποντο μετράει, 48-44, Σιζόπουλος που παίρνει πάνω του την ομάδα του στο συγκεκριμένο κομμάτι. Νέο τρίποντο τώρα για τον Κεραμνό με τον Ροζέλ, δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο από μακριά που αναγκάζει τον Νικόλα Παπαδόπουλο να ζητήσει time-out στα 4:15 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Εδώ η επανάληψη του τρίποντου ο Ροζέλ και προηγουμένως στο τρίποντο του Σιζόπουλου. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο Παπαέλληνας με το παιχνίδι να έχει επαναρχίσει μόλις τώρα. Σιζόπουλος είναι στο Μαντοβάνι. Σιζόπουλος πάει προς το καλάθι, στην baseline, βγάζει έξω στο Σνάιντερ για τρεις. Άστοχος αυτή τη φορά, ο Σνάιντερ. Για την ΑΕΚ, δύο ομάδες που έχουν μοιρασμένη την... Α, πάμε να δούμε τα rebound. Ένα rebound περισσότερο για την Πετρολίνα ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ, είπαμε και προηγουμένως, θεωρητικά έχει καλύτερη front line. Στο τέλος των 24, ο Ροζέλ πέτυχε το καλάθι τριών πόντων. Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο για τον Ροζέλ και ο Κεραυνός για πρώτη φορά σήμερα προηγείται με διψήφιο αριθμό πόντων, 54-44. Η ΑΕΚ πρέπει να βρει λύσεις σε αυτό το ξέσπασμα του Κεραυνού. Εδώ ο Γιαννάρας δίνει μια λύση με αυτή που χρειάζεται η ομάδα του, με ένα καλάθι δύο πόντων. Εδώ το κοντινό πλάνο του Γιάννη Γιαννάρα και βλέπουμε και τα σιούπ δύο πόντων. Πιο εστοχή η ΑΕΚ, 17-30, 13-28, είχε λιγότερες προσπάθειες ο Κεραυνός από το συγκεκριμένο σημείο του παρκέ. Ωραία πάσα στο Στυλιανού που αλλάζει στον αέρα το χέρι και πετυχαίνει το καλάθι. Ξανά στο συν 10 ο Κεραυνός. Γιαννάρας. Ωραίο το καλάθι εκείνο, η αλήθεια είναι. Γιαννάρας στον Ντέιβις. Το φάουλ που γίνεται στον Ντέιβις που κρατάει και το κεφάλι που χτυπήθηκε εκεί. Εδώ η επανάληψη. 2:33 για το τέλος του δεκαλέπτου. Αλλά για την ΑΕΚ μέσα ο Παντελή έξω Μαντοβάνη, χαμηλώνει το σχήμα του. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος, θα βάλει και το Σάιμον Μιχαήλο Κεραυνός. Είδαμε και προηγουμένως τα δύο τελευταία καλάθια του Κεραυνού. Με τα οποία πήρε προβάδισμα 10 πόντων, 56-46 εδώ ο αρχηγός, ο Θεοχαρίδης έξω μέσα. Ο Σάιμον και οι δύο ομάδες χαμηλώσαν λοιπόν το σχήμα τους. Γρήγορο σιούτ από τον Γιαννάρα και πήρε το φάουλ δύο βολές για τον 21χρονο Κύπριο. Κεραυνός και ΑΕΚ που, όπως διαβάζουμε εδώ στο tribonda.com.cy, σε 16 φορές εδώ στο Κώστας Παπαέλληνας την τελευταία δεκαετία, έχουν από 8 νίκες. Σημαντικό αυτό ότι η ΑΕΚ μέσα στην έδρα του Κεραυνού δεν έχει αρνητικό ρεκόρ, 8-8 στα τελευταία 16 παιχνίδια εδώ στο Στρόβολο. Είπαμε και προηγουμένως για το γεγονός ότι οι δύο ομάδες έχουν λίγο πολύ ισοζυγισμένο τα μεταξύ τους παιχνίδια. Ο Γιαννάρας, ο οποίος με τις βολές τώρα και γενικά, εδώ βλέπουμε και τις ελεύθερες βολές, ήταν η πρώτη φορά που η ΑΕΚ πήγε στη γραμμή σήμερα. Ο Γιαννάρας το 50%, ένα στις δύο. Έχει πάρει δηλαδή με λίγα λόγια ο Κεραυνός 9 πόντους περισσότερο από την γραμμή. Ο Γιαννάρας που πάντως με τους 6 πόντους που έχει σήμερα ξεπέρασε τους 130 στη σεζόν, που είναι ρεκόρ καριέρα σε μια σεζόν. Εδώ ο Γιαννάρας που συνεχίζει να προσθέτει σε αυτό το, σε αυτή τη συγκομιδή. Τρίποντο και 56-50 μειώνει η ΑΕΚ στους 6. Time out από τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη. Εδώ ο Γιάννης Γιαννάρας που κάνει με λίγα λόγια την καλύτερη σεζόν στην καριέρα του. Πάμε σε ένα break.
μετά το, με το time out και επιστρέφουμε σε λίγο. Σαν να πίσω στο Κώστας Παπαέλληνα στην έδρα του Κεραυνού, το σχεδόν άδειο γήπεδο του Κεραυνού. Ελάχιστοι οι θεατές που δικαιούνται η κάθε ομάδα και κάθονται και με, με λίγες εξαιρέσεις, με αποστάσεις μεταξύ τους. Η πανδημία δεν επιτρέπει θεατές στο Πανκύπριο Πρωτάθλημα, ενώ όλα τα πρωταθλήματα διεξάγονται και κλεισμένων των θυρών και μόνο η πρώτη κατηγορία, μια απόφαση από το Υπουργείο που έχει φέρει και αντιδράσει στον χώρο του αθλητισμού, στα ατομικά και ομαδικά αθλήματα. Γενικά υπάρχει έτσι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρκετές φωνές από το γεγονός ότι η πλειοψηφία του αθλητισμού μας παραμένει κλειστή. Μόνοι που αγωνίζονται είναι τα ομαδικά πρώτης κατηγορίας σε όλα τα σπορ. Κάτι είναι και αυτό. Williamson με αντίπαλο τον Davis. Ο Ντέιβις είναι βαρύ κορμί, δεν του επιτρέπει να πάει στο καλάθι και αναγκάζεται ο Williamson να βγάλει έξω. Στο τέλος των 24ων ο Στυλιανού πρόλαβε, με την προσπίση έκανε και το shoot ελεύθερος, όμως αστόχησε. Ο Σνάιντερ τρέχει, του κάνει το φάουλ ο Σάιμον Μιχαήλ. Είναι το τρίτο φάουλ του Κεραυνού. Ο Νικόλας Παόπουλος που φωνάζει. Διαμαρτύρεται ο coach της ΑΕΚ. Να δούμε. Θα έχουμε replay. Ζητάει replay ο Ηλίας Κουνελές, ο διαιτητής, για να δει αν υπήρξε αντιαθλητικό, αν καταλαβαίνω σωστά. Εκεί ο Σαμ Μιχαήλ έκανε φάουλ στον Σνάιντερ που πήγαινε δυνατά προς το καλάθι. Ίσως να δουν αν υπήρξε αντιαθλητικό φάουλ από τον Σάιμον Μιχαήλ ή αν ήταν απλό φάουλ, το οποίο δεν σηκώνει τέτοια υπόδειξη. Οι διαιτητές έχουν την ευκαιρία για replay στα τηλεοπτικά παιχνίδια της, του πρωταθλήματος. Είναι ένας από τους νέους κανονισμούς που έβαλε η FIBA εδώ και λίγα χρόνια στο μπάσκετ και βοηθάει πάρα πολύ, ειδικά για παράδειγμα στα Final Four ή στα Playoff, όπου όλα τα παιχνίδια είναι τηλεοπτικά και εκεί που πραγματικά καίει η μπάλα. Οι διαιτητές να έχουν αυτό το έξτρα, το video assistant replay, ας το πούμε, στο μπάσκετ. Η τεχνολογία είναι πάντοτε κάτι πολύ πολύ βοηθητικό όταν χρησιμοποιείται σωστά. Ηλίας Κουνελές και δίπλα του είναι ο Κυριάκος Χρήστου. Ανάμεσα στους κανονισμούς είναι ότι απαγορεύεται εμείς να βλέπουμε αυτό που βλέπουν οι διαιτητές. Βλέπουν τη φάση όμως με το φάουλ. Θα το δούμε το replay σε λίγο. Αντιαθλητικό. Φάουλ που υποδεικνύει ο κύριος Κουνελές, δύο βολές στο φάουλ που έκανε ο Σάιμον Μιχαήλ στον Κουέντιν Σνάιντερ. Δύο βολές η κατοχή για την ΑΕΚ, για το φάουλ που έκανε ο Σάιμον Μιχαήλ στον Κουέντιν Σνάιντερ. Με τη βοήθεια του replay εκεί λοιπόν, ο ρεφ θεώρησε ότι υπήρξε αντιαθλητικό φάουλ. Η ΑΕΚ που τώρα έχει δύο στις τρεις βολές. Να, εδώ το replay. Με το κορμί έσπρωξε ο Σάιμον τον Σνάιντερ. Θεωρώ ότι ήταν σωστή υπόδειξη του διαιτητή η δεύτερη. Γιατί πράγματι εκεί ο Σάιμον χρησιμοποιεί το κορμί του για να βγάλει εκτός θέση τον μενόμενο προς τον καλάθι, Κουέντιν Σνάιντερ. Δύο στις δύο, έστοχος ο Σνάιντερ που μειώνει στους τέσσερις. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ τώρα τρέχει ένα σερί 6-0 και έχει και την κατοχή. Σιζόπουλος. Μπάλα στα χέρια, αντίπαλο στο Στυλιανού, στο match-up αυτό. Σιζόπουλος, καλή αμυνα τάπα από τον Στυλιανού. Του έσβησε εκεί την, τη φάση ο Νίκος Στυλιανού του Ανδρέα Σιζόπουλου. Νικητής βγήκε λοιπόν ο Κύπριος. Α, εδώ. Ο Σιζόπουλος πήγε να πάρει το αίμα του πίσω. Όμως δεν υπήρχε προς πίσω, αφού από τα χέρια του Σιζόπουλου πήρε η μπάλα στο δεύτερο μισό του κηπέδου. Ρόρι. Ωραία ενέργεια του τον drive, άφησε την μπάλα στο καλάθι, στο συνέξι τώρα ο Κεραυνός. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Σνάιντερ, Σιζόπουλος. Προσπάθεια για αλλιού πάσα στον Davis, να δούμε αν η κατοχή παραμένει για την ΑΕΚ. Όχι, είναι για τον Κεραυνό. Παρά τη διαφωνία εκεί του Davis. Κορονίδης. Στο παρκέ βρέθηκε ο Παντελή από
μαρκάρισμα εκεί του Ροζέρ. Τώρα δούμε τι σφύριγμα έκαναν οι διαιτητές. Μένουν 32 δευτερόλεπτα στο τέλος τρεις περίοδου. Ο Κιανός προηγείται με 6 και έχουμε βολές. Έχουμε τεχνική ποινή ήταν. Η φάση εκείνη. Για θέατρο ίσως του παίχτη της ΑΕΚ. Πετυχαίνει την βολή ο Ροζέλ. Στο η τεχνική ποινή που δόθηκε. Σε εκείνο το πέσιμο που έκανε στο παρκέ ο Ιάκωβος ο Παντελή. Μια βολή λοιπόν για τον Κεραυνό που έχει τώρα την επίθεση. Μπήκαμε στο τελευταίο μισό λεπτό της τρίτης περίοδου. 8 τώρα δευτερόλεπτα για το σιούτ για τον Κεραυνό. Κορονίδης ψάχνει τον Βίλιαμσον, δίνει στον Ρόρι. Αυτός κάνει το λάθος, κλέβει η ΑΕΚ με τον Σνάιντερ να αφήνει στο Σιζόπουλο που πάει και αφήνει εύκολα την μπάλα στο καλάθι για το 59-54. Τελευταία επίθεση στην τρίτη περίοδο για τον Κεραυνό. Προηγείται με 5. Ροζέλ. Στο Ρόρι. Βρίσκει δύο το Ρόρι και πάει στο καλάθι. Πετυχαίνει τους δύο πόντους και κάνει το σκορ 61-54. Στο συν 7 τώρα η διαφορά για τον Κεραυνό από το συν 4 που ήταν το ημίχρονο. Να εδώ. Η φάση των τελευταίων στιγμών της τρίτης περίοδου. Κάποια από τα highlights της τρίτης περίοδου. Όπου ο Κεραυνός ήταν ελαφρώς καλύτερος. Βελτίωσε κυρίως το σκοράρισμα από μακριά. Έχει 6 στις 18 και με αυτό πήρε τη διαφορά στο συν 7. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την τέταρτη περίοδο. Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι τηλεθεατές της Cita Vision στον Στρόβολο. Κεραυνός, ΑΕΚ προηγείται ο Κεραυνός με 7. Βλέπουμε μια γρήγορη ματιά στα στατιστικά. Να εκεί τα βελτιωμένα τρίποντα του Κεραυνού. Λίγα λάθη για τον Κεραυνό, μόλις 3 σε 3 δεκάλεπτα, πολύ σημαντικό αυτό. Βέβαια και η ΑΕΚ δεν είχαν και πολλά, 7. Ένα rebound περισσότερο για την ΑΕΚ. Μια assist περισσότερη για την ΑΕΚ, η οποία και αυτή στα στατιστικά στα τρίποντα είναι λίγο καλύτερη, 5 στα 12. Περισσότερες προσπάθειες για τον Κεραυνό έχει κάνει στο σημερινό παιχνίδι και έχοντας ανεβάσει το ποσοστό σκοραρίσματος του στην τρίτη περίοδο, έχει ανεβάσει τη διαφορά από το συν 4 στο συν 7. Δεν είναι μεγάλη διαφορά βέβαια, όλα μπορούν να συμβούν εδώ στον Στρόβολο μπαίνοντας στην τέταρτη και τελευταία περίοδο του αγώνα που βλέπετε ζωντανά από τη Cita Vision. 18η αγωνιστική στο Pau Basket League, είναι η τελευταία αγωνιστική του δευτέρου γύρου και η ομάδα που θα κερδίσει σήμερα θα είναι πρώτη με το τέλος του δευτέρου γύρου και θα έχει το πάνω χέρι στην τρίτη περίοδο. Στυλιανού για τρεις μέσα από τον Νίκο Στυλιανού. Στο συν 10 και πάλι ο Κεραυνός. Με τον Νίκο Στυλιανού να φτάνει τους 14 πόντους. Είναι δεύτερο σκορ της ομάδας του πίσω από τους 19 του Πράντον Ροζέλ. Μαντοβάνι, να δούμε αν θα απαντήσει για τρεις και το κάνει. Πολύ σημαντικό τρίποντο, κυρίως από πλευράς ψυχολογίας για την Πετρολίνα ΑΕΚ. Και από ένα παίχτη που πετυχαίνει τρίποντα μέσα-μέσα. Δεν είναι ότι δεν το έχει, αλλά δεν το συνηθίζει. Ο Ρομπέρτο Μαντοβάνι. Κινγκ. Άνθονι Κινγκ. Για την ΑΕΚ πρώτο σκόρ είναι ο Σιζόπουλος με 15. Ροζέλ. Αστοχός ο Σνάιντερ που πήρε το rebound. Τώρα έχει 12 πόντους, 5 rebound και 6 assist. Καλό σήμερα ο Σνάιντερ. Γενικά σε όλες τις κατηγορίες. Ο Πέιντε δεν πετυχαίνει τώρα το καλάθι. Έμεινε στους 6 πόντους και στα 3 rebound ο Πέιντε. Γενικά είναι πίσω, αν και θυμίζω ότι είχε κάνει νωρίς στην τρίτη περίοδο 3 φάουλ. Και έμεινε εκτός για λίγη ώρα ο Καναδός. Στυλιανού. Στυλιανού που έχει πετύχει 14 πόντους για τον Κεραυνό. Πολύ καλός στο σημερινό παιχνίδι. Νέο σιούτ 3 πόντων για τον Κεραυνό. Αυτή τη φορά ήταν ο Ροζέλ που πέτυχε το καλάθι. Πάει στους 22 πόντους ο Μπράντον Ροζέλ. Ροζέλ που έχει και 3 ασίστ. Μπράντον Ροζέλ που
από τους 10 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, τώρα είναι στους 22 με ένα φουλ δεκάλεπτο να απομένει. Σνάιντερ δεν μπορεί να απαντήσει. Παραμένει το συν 10 για τον Κεραυνό, που το θυμίζουμε, το συν 10 είναι και η μεγαλύτερη διαφορά στο σημερινό παιχνίδι. Για εκεί είχε ένα προβάδισμα 4 πόντων μόλις, 5-9 ήταν το σκορ από το πρώτο δεκάλεπτο. Από τότε έχει να πάρει προβάδισμα καλό η ΑΕΚ, που στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα τρέχει από πίσω τον Κεραυνό. Στυλιανού. Μέσα και πάλι από τα 6.75, αυτή τη φορά ήταν ο Ρόρι με το έστοχο σου 3 πόντων. Στο συν 13 ο Κεραυνός και time-out που ζητάει ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Κάποια από τα σου 3 πόντων του Κεραυνού με τα οποία έχει χτίσει αυτή τη διαφορά το συν 13. Η απάντηση από τον Μαντοβάνη που μείωσε στους 7, όμως ο Κεραυνός 2 κολλητά τρίποντα, συν 13, προβάδισμα και time-out με το οποίο μας στέλνει και εμάς σε ένα break. Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στο κλειστό γήπεδο του Κεραυνού, όπου ο Κεραυνός προηγείται με 13 και έχω ένα ωραίο στατιστικό εδώ που μπορεί να αρέσει. Η ΑΕΚ, η Πετρολίνα ΑΕΚ έχει να αρέσει σε όλους εκτός από τους αξίδες βεβαίως. Η Πετρολίνα ΑΕΚ έχει 10,7 μέσο όρο rebound επιθετικά αναγώνα και σήμερα έχει πάρει μόλις ένα επιθετικό rebound. Και αυτό εννοείται ότι δεν έχει πάρει κανένα πόντο από δεύτερη ευκαιρία. Αυτό το στατιστικό νομίζω ότι είναι ένα κρυφό στατιστικό που μπορεί και να κάνει και όλη την διαφορά στο σκορ. Μαντοβάνη. Κάτω από το καλάθι, χρησιμοποιεί το κορμί του για να ελευθερωθεί. Έκανε λίγο κουτουλιά εκεί του αντιπάλου. Βεβαίως δικαιούται ο Μαντοβάνη να χρησιμοποιήσει με αυτόν τον τρόπο το κορμί του. Και κάνει το 70-59, μειώνει στους 11 η ΑΕΚ, η οποία έχει 7 λεπτά να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης. Williamson. Θα απαντήσει ο Williamson με ένα ωραίο shoot hook με το αριστερό αυτή τη φορά. 72-59. Οκπέιτε. Το φάουλ χαμηλά στον Οκπέιτε. Είναι το πρώτο φάουλ στην τέταρτη περίοδο, αν βλέπω καλά. Και εμένα με έχει εκπλήξει αυτό. Πράγματι, είναι το πρώτο φάουλ στην τέταρτη περίοδο, μετά από σχεδόν 3,5 λεπτά. Φάουλ που έκανε ο Anthony King, το πρώτο του. Ο Κεραυνός έχει το Σάμιο Μιχαήλ με 3 φάουλ και εδώ λάθος ο Γιαννάρας. Κλέβει ο Ρόρι που παίρνει και το φάουλ. Τώρα δούμε ποια θα είναι η υπόδειξη από τον κύριο Κουνελέ. Ο Αχμάντ Ρόρι εδώ πήρε το φάουλ μετά το κλέψιμο που έκανε στο λάθος του Γιάννη Γιαννάρα. Μόλις 3 λάθη ο Κεραυνός σε όλο το παιχνίδι. 8 η ΑΕΚ. Και θα έχουμε και τον κύριο Κουνελέ και πάλι στο replay, αφού θέλει να δει αν υπήρχαν βολές, αν κρίνω καλά. Αυτό θα εξετάσει ο κύριος Κουνελές, που τα λέει εκεί με τα παιδιά στο μάτ, μέσα από την επικοινωνία. Θυμίζουμε ότι έκανε λάθος ο Γιάννης Γιαννάρας, η μπάλα χτύπησε στα πόδια του την ώρα που τρίπλαρε. Έκλεψε ο Ρορί, ο οποίος έτρεξε προς το καλάθι του Κεραυνού στο fast break. Και του έγινε το φάουλ στην προσπάθεια, να δούμε. Όχι, είναι για αντιαθλητικό. Να εδώ, βλέπουμε εδώ πως συνέχιζε ο Quentin Snyder να κάνει φάουλ στον Ρόρι. Θεωρώ ότι είναι σωστή υπόδειξη αντιαθλητικό, αφού εκεί το φάουλ που έγινε, έγινε με συνεχόμενη προσπάθεια να του σταματήσει ενέργεια του, την κάθοδο του προς το καλάθι. Αντιαθλητικό λοιπόν το φάουλ, δύο βολές εύστοχες για τον Αχμάντ Ρόρι. Στο συν 15 ο Κεραυνός και ελεύθερες βολές. 13-15 ο Κεραυνός, 3-4 μόλις η ΑΕΚ. Πάντως η διαφορά στις βολές δεν είναι κάτι που... Για παράδειγμα δεν έχουμε ακούσει τον Μπάγκο ή τους ανθρώπους ΑΕΚ πίσω τον Μπάγκο να φωνάζουν για τη διαιτησία. Δεν θεωρώ ότι υπήρξαν ιδιαίτερα σοβαρά λάθη από τους διαιτητές. Και έτσι η διαφορά στις βολές κυρίως έγκυται, θεωρώ, στη διαφορά στη φιλοσοφία στην αμυντική των δύο ομάδων. Στυλιανού από μακριά, άστοχος το rebound ο Γιαννάρας που είναι στο Σνάιντερ. Η ΑΕΚ πρέπει να τρέξει προφανώς. Έχει ένα μεγάλο προβάδισμα πλέον ο Κεραυνός με 15. Απαντάει η ΑΕΚ
σε αυτό το σερί που έτρεχε η ομάδα του Στροβόλου, με τον Ντέιβις εδώ να πετυχαίνει το καλάθι τριών πόντων. 74-62. Προηγείται τώρα ο Κεραυνός με 12. Στυλιανού. Πιέζει ο Μαντοβάνη, ο Βίλιαμσον πάει προς το καλάθι. Το φάουλ που γίνεται από τον Ντέιβις στον Βίλιαμσον. Δύο βολές, διαφωνεί ο Ντέιβις στην υπόδειξη από τον Κυριακό Χρήστο. Θα δούμε το replay εδώ. Όχι, υπήρχε φάουλ καθαρό και με τον κορμί και με το χέρι. Άγγιξε και την μπάλα βεβαίως ο Ντέιβις. Σε αυτό στεκόταν ο forward της ΑΕΚ. Υπήρχε φάουλ όμως. Η αλήθεια είναι ότι κρεμοτσάκησε τον Βίλιαμσον που πάει στην γραμμή. Ο Βίλιαμσον έχει 8 πόντους και 11 rebound. Αν πετύχει και 2 βολές θα κάνει double-double και θα είναι ο πρώτος του σημερινό παιχνιδί με αυτή την διάκριση. Ο Αντρέ Βίλιαμσον που στο πρωτάθλημα έχει 72% από την γραμμή. Πρώτο σκορ του αγώνα είναι με 22 ο Μπράντον Ροζέλ. Πετυχαίνει το 10ο του πόντο σήμερα, έχει και 11 rebound. Είπαμε, ο Αντρέ Βίλιαμσον έχει και 2 assist. Καλή η παρουσία του. Σε έναν Κεραυνό που έχει πάρει πόντους και άλλες βοήθειες από αρκετούς παίχτες. Εδώ ο Ντέιβις, δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο από τον Ντέιβις που προσπαθεί να διατηρήσει ζωντανή την ομάδα του. Βίλιαμσον. Η άμυνα που βγαίνει για την ΑΕΚ, ο Πέιντε παίρνει το rebound, τρέχει η ΑΕΚ με τον Σνάιντερ να δίνει στο Μαντοβάνι. Αυτός με δεύτερη προσπάθεια κρατάει την κατοχή και με το αριστερό πετυχαίνει το καλάθι. Για μετά από λίγη ώρα η διαφορά πέφτει σε μονοψήφιο αριθμό, μπαίνοντας σιγά σιγά στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα. Εδώ το replay με τον Μαντοβάνι να πετυχαίνει το καλάθι και να μειώνει στους 9 για την ΑΕΚ. Time out του Ζίζε, ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης. Να μείνουμε για λίγο στον Στρόβολο. 76-67 προβάδισμα για τον Κεραυνό, 5-13. Ευκαιρία εδώ να πάρουμε ...28-29 ευκαιρία που με λέγει τα στατιστικά. Να μείνουμε στον Στρόβολο σε αυτό το timeout. 28-29 τα rebound υπέρ της ΑΕΚ, 16-19 assist υπέρ της ΑΕΚ. 3 μόλις λάθη ο Κεραυνός σε 35 λεπτά αγώνα, 8 η ΑΕΚ. Τα 8 δεν είναι πολλά, είναι όμως υπερδιπλάσια από τα αντίστοιχα λάθη του αντιπάλου. Η ΑΕΚ που έχει 13 λάθη ανά αγώνα, σήμερα έχει κάνει 8. Η ΑΕΚ έχει πάρει 34 πόντους στο ζωγραφιστό έναντι 18 του Κεραυνού, ενώ ο Κεραυνός έχει πάρει από τον πάγκο, δηλαδή από παίχτες που δεν ήταν βασικοί, 23 πόντους έναντι 11 της ΑΕΚ. Το ποσοστό στοχίας για τον Κεραυνό είναι 48% με 44% και της ΑΕΚ 54%. Ο Κεραυνός όμως έχει σουτάρει 7 σουτ περισσότερα. Στυλιανού, μπήκαμε τώρα στο τελευταίο πεντάλεπτο. Άφησε στον Ροζέλ, δεν βιάζεται στο Βελιώδη, θα ροκανίζουν το 24, εννοείται. Κίνγκ από μακριά, μέσα, καλάθι τριών πόντων για τον Άνθονι Κίνγκ. Ό,τι καλύτερο για τον Κεραυνό σε αυτή την φάση, να πάρει ένα τρίποντο από τον Κίνγκ. Ένα παίχτη που έχει το μακρινό σιού, το είπαμε και στο πρωτομήχρονο όμως, συνήθως δεν το βλέπουμε να το κάνει αυτό. Δηλαδή να πετυχαίνει τρίποντα. Κίνγκ έδωσε το προβάδισμα για 12 για τον Κεραυνό. Ντέιβις, καλή άμυνα από τον Κίνγκ που σταμάτησε τον Ντέιβις. Κεραυνός στην επίθεση. Ροζέλ. Ρόρι στο Στυλιανού. 5 για το σιούτ. Αφήνει στον Βίλιαμσον. Ο Βίλιαμσον θα πατήσει πίσω και θα κάνει το σιούτ. Άστοχος όμως. Πήρε το rebound of Πέιντε. Είναι το 5ο rebound του Ντέρεκ Πέιντε που σήμερα δεν μπόρεσε να κάνει τη διαφορά τη ομάδα όπως τον πρώτο γύρο απέναντι στον Κεραυνό. Το κλέψιμο για τον Κεραυνό.
Ο Ροζέλ έκανε το κλέψιμο από τον Μαντοβάνη. Δεν μπόρεσε εκεί να πάρει το ελεγχό της μπάλας. Και οι Στροβολιώτες έχουν ένα σοβαρό προάδισμα 12 πόντων. Βλέπετε και τα κλεψίματα, 8 κλεψίματα για τον Κεραυνό. Ρόρι στο drive, 2 πόντους για τους Στροβολιώτες. 81-67 συν 14. Κάρφωμα από τον Ντέιβις, ωραίο κάρφωμα. Εδώ η επανάληψη, το pick and roll, ο Ντέιβις πέτυχε 2 πόντους για την ομάδα του, εδώ με ένα εμφαντικό κάρφωμα προηγουμένως στο καλάθι από τον Ρόρι. King. Ροζέλ έδωσε στον Ρόρι, ωραία πάσα έξτρα στο Στυλιανού για 3, στο σίδερο η μπάλα, ο Φέιντε το rebound. Σνάιντερ θα τρέξει τώρα, μπήκαμε στο τελευταίο τρίλεπτο και το φάουλ που κάνει ο Ρόρι στον Οκπέιντε είναι το δεύτερο φάουλ του point guard του Κεραυνού, αλλαγή για τους αγγζίδες. Ξανά το κάρφωμα από άλλη κάμερα, ωραίο κάρφωμα από τον Ντέιβις που στην τέταρτη περίοδο προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή την ομάδα του, όμως δεν έχει τις ανάλογες βοήθειες από τους συμπαίκτες του. Ο Ντέιβις που με το κάρφωμα αυτό έφτασε τους 15 πόντους, όσους έχει και ο Σιζόπουλος, ενώ έχει και 7 rebound. Σνάιντερ, να το πούμε, έχει 11 assist. Να, εδώ με την μπάλα στα χέρια. Δίνει την πάσα στον Σιζόπουλο. 12 assist για τον Σνάιντερ, που έχει 12 rebound. Ο Σιζόπουλος φτάνει τους 18 πόντους. Ο Σνάιντερ θέλει 4 rebound για να κάνει triple-double. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει. Εδώ η assist 20-18. Οι 12 από τις 20 assist της ΑΕΚ από διαχειρός Quentin Σνάιντερ. Η ΑΕΚ που είναι στο πλήν 9. Να δούμε αν έχει μέσα της η ΑΕΚ την ευκαιρία να επιστρέψει. Πάντως πήρε την κατοχή τώρα με τη φάση αυτή. Εδώ ο Πέιντε που έβγαλε την άμυνα για την ομάδα της Λάρνακας. Η ΑΕΚ λοιπόν είναι στο πλήν 9 και έχει 2 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα για να κάνει μια τεράστια ανατροπή. Κρανός από την άλλη, το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να διατηρήσει την ψυχραιμία του και το σημαντικό αυτό προβάδισμα. Ντέιβις για 3 και πάλι. Αυτή τη φορά δεν θα βρει στόχο. Ο Σιζόπουλος παλεύει για το rebound. Το παίρνει όμως ο Σάιμον Μιχαήλ. 2 λεπτά τώρα για το τέλος. Περνάει τη μέση ο Κεραυνός. Και το Σάιμον να πάει προς το καλάθι. Βγάζει έξω με γύρω στε πάσα. Ο King για 3 και πάλι. Αυτή τη φορά θα στοχίσει ο Σιζόπουλος το rebound. Σνάιντερ τρέχει. Το φάουλ που γίνεται στον Σνάιντερ είναι το τρίτο ομαδικό φάουλ του Κεραυνού. Εδώ η κυρία Μαρία Ιγνατίου, η διαιτητής. Ένα και 44 το τέλος, η ΑΕΚ είναι πίσω με 9 και έχει την κατοχή. Σνάιντερ με την μπάλα στα χέρια. Πάει προς το καλάθι. Με σφύριγμα για φάουλ. Θα δούμε ποια είναι η υπόδειξη. Το σιουτ πάντως του Σνάιντερ με αρκετή περιπέτεια εκεί δεν βρήκε στόχο. Η κατοχή παραμένει για την ΑΕΚ στο φάουλ που έγινε. Εκτός φάσης, όχι στο σιουτ βεβαίως, δεν υπάρχουν πολλές. Είναι το φάουλ που έκανε ο Άντωνι Κινγκ, το δεύτερο του. Στην προσπάθεια για το rebound έκανε φάουλ και έτσι η κατοχή παραμένει στην ΑΕΚ. Σνάιντερ θα επαναφέρει. Ψάχνει ελεύθερο συμπαίχτη, κλείνουν καλά εκεί του Κεραυνού. Ντέιβις πήρε την μπάλα, ο Γιανναράς ζητάει πίκ από τον Οκπέιντε. Σιούτ τριών πόντων από τον Γιανναρά, άστοχος. Το rebound μακρινό που θα πάρει ο Ροζέλ. Δίνει έξω στον Σάιμον. Σάιμον αφήνει στον Ροζέλ. 1-13 για το τέλος, ο Κεραυνός είναι μπροστά με 9. Ροζέλ από μακριά, άστοχος, επιθετικό rebound ο Σάιμον Μιχαήλ. 32-32 τα rebound και μάλιστα αυτό το επιθετικό του Σάιμον ίσως ήταν και το πιο σημαντικό του αγώνα αφού ήρθε σε ένα σημείο όπου η ΑΕΚ τρέχει να καλύψει διαφορά 9 πόντων σε μόλις 60 και κάτι δευτερόλεπτα, 63 τώρα για το τέλος. Το φάουλ που είναι στη συνέχεια, η ΑΕΚ είναι στα 3 ομαδικά και θα κάνει το φάουλ ο Ντέιβις. Προσπαθήσει όμως δεν του δίνει το φάουλ. Τελικά βγάζει και την άμυνα ο Ντέιβις εκεί. Σνάιντερ τρέχει προς το καλάθι. Ωραία η πάσα του. Κάτω από το καλάθι στο Γιανναρά. Assist 13η
12 για τον Σνάιντερ και η ΑΕΚ μειώνει στους 7. Τώρα να δούμε αν μπορεί η ΑΕΚ να συνεχίσει αυτό το επάνωδο από το πλήν 14 στο πλήν 7. Ζητάει φάουλο ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Η ΑΕΚ δεν είναι στο όριο. Έχει 3, τώρα είναι το 4ο της. Ομαδικό φάουλ. Τώρα είναι στο όριο. Εδώ βλέπουμε το φάουλ που έγινε, έτσι ώστε να φτάσει η ΑΕΚ στο όριο και να μπορέσει να κάνει φάουλ για να στείλει τον Κεραυνό στις βολές. Ο Κεραυνός που είναι εύστοχος όμως σήμερα από τη γραμμή, 88% ποσοστό ευστοχίας, 15 στις 17. Λοιπόν, η ΑΕΚ αυτό που πρέπει να κάνει τώρα είναι φάουλ και να στέλνει τον Κεραυνό στην γραμμή. Δεν έχει άλλη επιλογή. Αν είναι να επιστρέψει από το πλήν 14, τώρα είναι στο πλήν 7. Ζητάει φάουλ ο Νικόλας Παπαδόπουλος, δεν γίνεται φάουλ. Williamson εκεί. Η αλήθεια είναι ότι από τη γλώσσα του σώματος το είδαμε ότι δεν περίμενε να βρεθεί ελεύθερος με την μπάλα μετά από τόση ώρα χωρίς να το έχει γίνει φάουλ. Είναι το τρίτο φάουλ που έκανε στο σημερινό παιχνίδι ο Ντέιβις. Και στη γραμμή πάει ο Αντρέ Williamson, ο οποίος έχει 10 πόντους και 11 rebound στο σημερινό παιχνίδι, ο Αντρέ Williamson, ο οποίος από τη γραμμή έχει 4 στις 6 βολές σήμερα. Πετυχαίνει την πρώτη, πολύ σημαντική πρώτη βολή. Μένουν 31 δευτερόλεπτα για το τέλος. Η ΑΕΚ, ο Κεραυνός είναι στο συν 8 και έχει και μία βολή επιπλέον ο Williamson. Πετυχαίνει και την δεύτερη, ένα πολύ σημαντικό 100% πέρασμα για τον Αντρέ Williamson από τη γραμμή και time out που ζητάει ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Πάμε και σε ένα break και θα επιστρέψουμε σε λίγο για το, το τέλος της τέταρτης περίοδου. Είμαστε ξανά στον αέρα, φίλες και φίλοι, από τον Στρόβολο, όπου ο Κεραυνός προηγείται με 9 της Πετρολίνα ΑΕΚ, 31,9 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Η κατοχή είναι στην ΑΕΚ, η οποία πλέον έχει μπροστά της ένα βουνό. Να, εδώ βλέπετε το ρολόι. 14 δευτερόλεπτα επίθεση για την ΑΕΚ, η οποία έχει την επαναφορά της μπάλας από, από το ύψος του τριπόντου. Γι' αυτό και είναι στα 14 δευτερόλεπτα, αφού έχει περάσει το κέντρο του γηπέδου με το time-out στο τέλος της περίοδου. Λοιπόν, η ΑΕΚ πρέπει να εκτελέσει γρήγορα ένα shoot και τελικά δεν θα το κάνει, αφού το κλέψιμο μέσα από τα χέρια του Γιάννη Γιαναρά από τον Μπράντον Ροζέλ. Ο Ροζέλ αναμφίβολα MVP της σημερινής αναμέτρησης, 22 πόντους, 4 assists και σημαντικές άμυνες σε κρίσιμα σημεία. Η φάση αυτή μάλλον βάζει τέλος στο παιχνίδι, διότι εκεί που ο Ροζέλ, εκεί που η ΑΕΚ θα επιχειρούσε ένα γρήγορο σιούτ από τον Γιαναρά, ο Ροζέλ του πήρε την μπάλα μέσα από τα χέρια. Επαναφορά τώρα για τον Κεραυνό. Ο ΙΑΕΚ δεν του κάνει φάουλ, ο Σνάιντερ, του Ρόρι. Κλείνει ο Γιαναράς, προσπαθούν να τον αγκάσουν σε κλέψιμο. Βήματα, βγήκε η φάση τελικά. Χάθηκαν όμως 8 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ, η οποία τώρα έχει 23 δευτερόλεπτα για να κάνει την επική ανατροπή, κάτι που η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει. Σνάιντερ πάει στο καλάθι, άστοχος, το rebound από τον Κεραυνό, που η φάση αυτή θα βάλει τέλος στον αγώνα. Να δούμε, ο Σάιμον Μιχαήλ δεν θα πάρει πάνω του, δεν θα κάνει shoot στο τέλος και έτσι έχουμε το τελικό σκορ. Στον Στρόβολο νίκη για τον Κεραυνό, 83-74, και πρώτη θέση για τον Κεραυνό με το τέλος του δευτέρου γύρου. Αυτό σημαίνει ότι το ντέρπι μεταξύ αυτών δύο ομάδων για τον τρίτο γύρο θα γίνει εδώ στον Στρόβολο, αφού ο Κεραυνός τελειώνει το δεύτερο γύρο στην πρώτη θέση με ρεκόρ 13-3. Η ΑΕΚ από την άλλη πέφτει στο 12-4. Μείνετε μαζί μας, θα έχουμε δηλώσεις από τους δύο προπονητές και από τον MVP της αναμέτρησης. Βλέπουμε τις φάσεις, ενώ εδώ βλέπουμε από το παρκέ τις δύο ομάδες.
Θέλω τον Μπράντο. Άγγελε, φέρνει τον Μπράντο. Φέρνεις μου τον. Μπράντε. Άγγελε, θα θέλω και τον Κόντ σε λίγο. Δώσε μου τρία λεπτά. Οκ. Πάμε για την πρώτη δήλωση μετά τον αγώνα με τον προπονητή της ΑΕΚ, τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Coach, σήμερα ήττα στον Στρόβολο σε ένα παιχνίδι όπου ο Κεραυνός ξέφυγε προς το τέλος. Ποιο ήταν το κλειδί και θεωρείτε ότι δεν μπορέσατε τελικά σήμερα να πάρετε την νίκη? Εντάξει, το πρώτο ημίχρονο κύλησε σχεδόν, ήμασταν καθόλου τη διάρκεια μαζί. Δεύτερο ημίχρονο κάπου χάσαμε τη συγκέντρωσή μας, ειδικά αμυντικά. Δώσαμε στον Κεραυνό κάποια εύκολα σούτ μετά φυσικά που γύρισε καλά η μπάλα και γι' αυτό έπιασαν ρυθμό και συνέχισαν μέχρι τέλους σε αυτόν τον ρυθμό. Εμείς προσπαθήσαμε να γυρίσουμε το παιχνίδι αλλά δεν τα καταφέραμε. Κάπου μας έλειψε η δυνάμεις, κάπου η συγκέντρωση και εντάξει, δίκαια κέρδισε ο Κεραυνός. Και η συνέχεια, όπως τη βλέπετε τώρα, δεύτερη θέση με το τέλος του δεύτερου γύρου. Πλέον πρέπει να κερδίσετε εδώ μέσα τον Κεραυνό για να πάρετε το πλεονέκτημα στα play-off. Κάθε παιχνίδι πρέπει να κερδίζουμε, γι' αυτό παίζουμε. Κάθε παιχνίδι πάμε για την νίκη. Όταν έρθει η ώρα για τον Κεραυνό θα μιλήσουμε. Τώρα προέχει το επόμενο παιχνίδι. Εμείς θα συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά, να παλεύουμε κάθε παιχνίδι, έτσι ώστε να κερδίζουμε. Coach, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Νικόλας Παπαδόπουλος, προπονητής Πετρολίνα ΑΕΚ. Έχουμε εδώ και τον προπονητή του Κεραυνού και τον MVP. Αν θέλουμε να μείνουμε ή θα πάμε σε break. Περίμενε. Ωραία, πάμε για 30 δευτερόλεπτα σε ένα break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Γυρίσαμε πίσω στο Κώστας Παπαέλληνας, όπου ο Κεραυνός πριν από λίγο επικράτησε τη Πετρολίνα ΑΕΚ 83-74. Πρώτη θέση για τον Κεραυνό με το τέλος του δεύτερου γύρου. Μεγάλη νίκη απέναντι στην ΑΕΚ. Και δίπλα μου έχω τον Μπράντον Ροζέλ, ο οποίος σήμερα με 22 πόντους, 4 ασίστ και 3 rebound, αλλά κυρίως εκείνο το ξέσπασμα που έκανε στην τέταρτη περίοδο, έκανε τη διαφορά για την ομάδα του. Μπράντον, you scored 22 points today, but especially your appearance in the fourth quarter was pushed Κεραυνός towards the win. So how do you feel about today's win, first of all? It's very important for us, especially coming off a loss to a tough team in Apollon. This game was for first place. And Ike is a very good team, so we knew it was going to be a battle. And it came down to the fourth quarter, and thankfully we came out with the win. Είπε ότι ήταν πολύ σημαντικό, ειδικά μετά την ήττα μεσοβδόμαδα από τον Απόλλωνα στην Λεμεσό. Απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα από την Ike, ξέρω ότι ήταν μάχη και στο τέλος πήραμε την νίκη. Brandon Kiravnos is the only team playing in Europe and in the Cyprus League. So how hard is it for you, the players, to juggle two competitions at the same time, especially when your opponents are only playing inside Cyprus? It's very, very difficult, especially because the teams we're playing against in Champions League are very tough. So we're getting tested a lot in those games, and it's helping us prepare for battles in these games. So we're thankful to play internationally, but we also focus on the local league. Ρωτήσαμε τον Ροζέλ για το πώς βλέπει το γεγονός ότι αγωνίζονται σε δύο διοργανώσεις. Είπε ότι είναι δύσκολο, τους δίνει όμως την ευκαιρία να βελτιωθούν μέσα από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και να το βγάλουν στο παρκέ. And one last question, Brandon, about your presence here in Cyprus. How do you feel in the club, in the organization, and in the league so far? What's your feeling of so far in Cyprus? Kerabnos has been great for me. When I first came, they said it was like a family, and they've been treating me very well. Cyprus has been great too, and the league is very competitive. You know, every night, you know, it's a fight. You know, sometimes you don't expect it, and it's a tough game anyway. So I'm thankful to be here, thankful to represent this team.
Thank you very much and wish you all the best. Thank you. Bye-bye. Η τελευταία ερώτηση ήταν για το πώς νιώθεις στον Κεραυνό. Είπε τη λέξη οικογένεια, είναι κάτι που είναι γνωστό ο Κεραυνός, ότι είναι μια ομάδα που έχει αυτό το κλίμα. Νιώθει πολύ ωραία, είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και μας ευχαρίστησε φεύγοντας. Λοιπόν, κλείνουμε το post-game με τον προπονητή του Κεραυνού, τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη. Coach, μεγάλη νίκη σήμερα. Ειδικά στην τέταρτη περίοδο η ομάδα σας πήρε μια μεγάλη διαφορά και εκεί που η ΑΕΚ προσπάθησε να επανέλθει, το καθαρίσατε το match. Τι ήταν το σημείο που θεωρείτε εσείς ότι ήταν κλειδί για να πάρετε την νίκη σήμερα? Καταρχήν, να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες μου. Ξέρετε, οι καλές ομάδες και οι παίχτες με χαρακτήρα το δείχνουν μετά από ήταν. Είχαμε έναν κακό παιχνίδι στη Λεμεσό και σήμερα παίζαμε την πρωτιά, έστω στην πρώτη φάση, σημαντικό παιχνίδι. Νομίζω ότι το κλειδί ήταν η προσήλωση που είχαμε στην άμυνα και η έμφαση που δώσαμε στο να μην δώσουμε στην ΑΕΚ δεύτερες επιθέσεις, ένα κομμάτι το οποίο νομίζω το περιορίσαμε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Καταφέραμε να θωρακίσουμε καλά τη ρακέτα μας, δεν δώσαμε πολλούς πόντους στους ψηλούς της ΑΕΚ που είναι η δύναμή τους. Ταυτόχρονα πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό περιορίσαμε και το τρίποντο, το οποίο είναι έναν άλλον όπλο που έχει η ΑΕΚ. Όλοι είναι πάρα πολύ καλοί σουτέροι περιφερειακοί. Και αυτό που έπρεπε να κάνουμε ήταν στην επίθεση το δεύτερο ημίχρονο να είχαμε περισσότερη υπομονή. Το πρώτο ημίχρονο νομίζω ήμασταν βιαστικοί, θα έλεγα. Το δεύτερο ημίχρονο που κυκλοφορήσαμε περισσότερο την μπάλα και βρήκαμε πιο πολλά spot shoot παρά off the triple shoot, νομίζω ανεβάσαμε και τα ποσοστά μας. Και τώρα η συνέχεια πλέον, πώς την προσεγγίζετε με το γεγονός ότι είσαστε πρώτη θέση με το τέλος του δεύτερου γύρου? Θα παίξετε την ΑΕΚ στο Στρόβολο στον τρίτο γύρο. Πώς προσεγγίζετε εσείς ως coach τη συνέχεια? Εντάξει, αυτό που μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμής ότι η ομάδα είναι εκεί που την θέλαμε. Είμαστε πρώτοι, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι, που ίσως να ξεχνούμε, ότι δώσαμε άλλα 8 παιχνίδια στο Champions League, ξεκινώντας την ουσία τη χρονιά τον ίδιο καιρό που ξεκίνησαν όλες οι ομάδες. Άρα η ομάδα μου έχει δώσει και όλα αυτά τα παιχνίδια πολύ υψηλής έντασης. Δόξα τω Θεώ, καταφέραμε να τα διαχειριστούμε αρκετά καλά, θα έλεγα, αφού δεν έχουμε μέχρι στιγμής και ελπίζω να πάμε έτσι τραυματισμούς, κάτι πολύ σημαντικό στα διπλά παιχνίδια. Και στόχος μας είναι τώρα σιγά σιγά να συγκεντρωνόμαστε όλο και περισσότερο, γιατί σιγά σιγά μπαίνουμε προς το κλείσιμο της χρονιάς, όπου θα μπούμε στα παιχνίδια που θα μετράνε. Coach, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Αυτά και από τον προπονητή του Κεραυνού, τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη. Μη φύγετε, θα δούμε στατιστικά από το παιχνίδι, τα οποία λίγο πολύ λένε και την εικόνα της αναμέτρησης. Είδαμε το γεγονός ότι ο Κεραυνός βελτιώθηκε πάρα πολύ στα σιούτ τριών πόντων στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό είναι ένα στοιχείο που κρατάμε. Κρατάμε το γεγονός ότι οι δύο ομάδες στα rebound ήταν κοντά, αν και η ΑΕΚ είχε καλύτερα ποσοστά στο rebound ερχόμενη στο σημερινό παιχνίδι. Πολύ λίγα επιθετικά rebound σήμερα για την ΑΕΚ. Μόλις 2, τη στιγμή που είχε 11 επιθετικά rebound ανά αγώνα μέχρι στιγμής. Αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο για την ομάδα της Λάρνακα στο τέλος της ημέρας. Νίκη για τον Κεραυνό, 83-74 απέναντι στην Πετρολίνα ΑΕΚ για τη 18η αγωνιστική της ΟΠΑΠ Basket League. Ο Κεραυνός που ολοκληρώνει το δεύτερο γύρο στην πρώτη θέση, ο ΑΕΚ στη δεύτερη, ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, το οποίο έρχεται κοντά σας ζωντανά μέσα από την Cita Vision κάθε Σάββατο στις 5 Κυπριακό μπάσκετ από τα κανάλια της Cita Vision. Αυτά από τον Κώστας Παπαέλληνας. Από όλους όσους εργάστηκαν σήμερα, να έχετε ένα καλό βράδυ.